ΑΕΛ για την μεγάλη της επιτυχία στην είσοδό της στο Final Four του FIBA Euro Cup. Ένα δικό σας σχόλιο θέλει καταρχήν ο Μάριος Γαλιστιλής και ακολούθως να μιλήσουμε για το παιχνίδι. Εγώ δεν έχω παρά να συγχαρώ την ομάδα της ΑΕΛ για την μεγάλη επιτυχία που έδωσε στο Κυπριακό μπάσκετ αλλά και στους συλλογοντές. Για μένα ήταν θέμα χρόνου πότε η ΑΕΛΤΑ έπαιζε και θα έπαιρνε την απόδοση που μπορεί, γιατί μέχρι τώρα είχε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Αν και πάντα πιστεύω ότι αν έπαιζε το μπάσκετ που μπορούν, δηλαδή η απόδοση των καταθέσεων ήταν τόσο όσο έπρεπε, θα μπορούσε να κερδίσει και εκτός έδρας. Και αυτό έγινε. Γιατί θεωρώ ότι οι παίκτες που έχει στις τάξεις της ΑΕΛ δεν έχουν δώσει ακόμα αυτό που μπορεί. Και δεν θέλω να αποκαταλαμβάνω πράγματα, αλλά αν καταφέρει η ΑΕΛ να φέρει τη διοργάνωση στην Κύπρο, είναι βασικός διεκδικητής του τίτλου. Πάντα με τον κόσμο της μπορεί να διεκδικήσει κάτι πολύ καλό, τόσο για την ομάδα της ΑΕΛ, όσο και για την Κύπρο. Μιλώντας για το παιχνίδι της Δευτέρας, εκεί κάνατε εσείς την μεγάλη έκπληξη. Έχετε και εσείς κάποιους παίχτες στην κλειδιά που μπορούν να φέρουν εις πέρας και μία νίκη σήμερα, κύριε Μιχαήλ. Εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε με την ίδια φιλοσοφία και συνεχίζουμε με την ίδια φιλοσοφία. Θέλουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ και αν μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί όχι, δεν προδικάζουμε κάτι. Παίξαμε καλό μπάσκετ την προηγούμενη Δευτέρα για 40 λεπτά και κερδίσαμε. Εδώ πέρα πριν 10 μέρες παίξαμε και 30 λεπτά και χάσαμε. Σήμερα δεν ξέρω, πιστεύω όμως ότι, και θα το ξαναπώ, τον πρώτο λόγο το έχει τα ΠΟΕΛ. Είναι πιο πλήρης ομάδα, έχει άλλους στόχους, το στόχος τους είναι το πρωτάθλημα. Εμείς σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο μας την φετινή περίοδο, όμως αυτό δεν σημαίνει και ότι θα τα παρατήσουμε. Θα παίξουμε το παιχνίδι για 40 λεπτά και αν μπορέσουμε να κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Η ΑΕΚ βλέπει τα λάθη της εισαγωγικά, τα φετινά της λάθη, μετά από την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Κάποιες κινήσεις που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα σας ώστε να είναι πιο δυνατή του χρόνου. Σημειώσατε αυτά τα λάθη. Μπορεί η ΑΕΚ του χρόνου να πρωταγωνιστήσει, να συνεχίσει να πάει άλλο ένα βήμα μπροστά. Σίγουρα και κάναμε λάθη και μάθαμε από τα λάθη μας. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε ένα σταθερό ρόστερ. Οι πολλές αλλαγές βλάπτουν την ομάδα και όχι μόνο την ομάδα τη δικιά μας, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Όμως θέλω να σταθώ κάπου ότι η ΑΕΚ παρόλα τα προβλήματα που είχε, μέχρι την τελευταία αγωνιστική έπαιζε για την τέταρτη θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι χάσαμε τον center της ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι με την ΕΝΑΔ στήχησε. Μπορούσαμε να κερδίσουμε την Ομόνια μέσα στο Ελευθερία και να είμαστε εμείς στην πέμπτη θέση. Όμως εντάξει, αυτά συμβαίνουν, είναι μέσα στο παιχνίδι. Γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από ένα δεύτερο γύρο που παίξαμε. Γιατί όπως είπα πριν, παίξαμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει και συνέχεια. Δύο απώλειες είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα από τους ξένους που έφυγαν. Σήμερα υπάρχει κάποιο τελευταίο αγωνιστικό πρόβλημα που αναγκάζει την ομάδα σας να παίξει με μειωμένο ρόστερ? Όχι, θα παίξουμε ακριβώς όπως παίξαμε την περασμένη Δευτέρα. Αυτό που κάνει την ΑΕΚ λίγο επικίνδυνη σήμερα είναι ότι θα παίξουμε με διάφορα σχήματα. Σχήματα που μπορεί να μην μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τα ΠΟΕΛ, που είναι μια πλήρης ομάδα. Και αυτό νομίζω ήταν και το κλειδί της επιτυχίας. Όμως το τέλος της ημέρας αυτοί που πρέπει να μιλήσουν με τα ψηλά ποσοστά στο σκοράρισμα, γιατί με 57 πόντους που σκοράραμε την περασμένη φορά εδώ πέρα δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι. Είναι οι παίκτες. Αν μπορέσουν να σταθούν στο ύψος του παιχνιδιού και να μπορέσουν να παίξουν με καθαρό μυαλό, νομίζω τα πράγματα θα πάνε καλά. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα της ΑΕΚ καταρχήν και στην συνέχεια για εσάς. Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ θέλω να γίνει ένα καλό παιχνίδι πάρα απ' όλα και για μας είτε σίγουρα το να κερδίσουμε είναι το πρώτο, αλλά και το να χάσουμε. Ξέρουμε ότι μπήκαμε σε αυτή τη σειρά σαν το outsider, όμως ό,τι πάρουμε από αυτά τα παιχνίδια είναι καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρη, ακούσαμε λοιπόν τον Μιχάλη Μιχαήλ και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μας βίντεο. Για αρκετά χρόνια φλέρταρε το τρόπο η εφηβική ΕΝΑΔ, όμως η παντοκρατορία του Κεραυνού συνεχώς την περιόριζε στη δεύτερη θέση. Η ΕΝΑΔ επικράτησε των στροβογιωτών. Είμαι 60. Μάριε, ο Νίκος θα μας εξηγήσει καταρχήν πώς η ομάδα του έφυγε με ήττα από την Δευτέρα, ποιο ήταν και ήταν τα λαθασμένα στοιχεία της ομάδας του ΑΠΟΕΛ.
που δεν κατάφερε να επικρατήσει τη ΣΑΕΚ τη Δευτέρα. Και κατά δεύτερο λόγο, τι θα κάνει σήμερα για να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα που θα του δώσει την είσοδο στα ημιτελικά. Καλησπέρα καταρχήν. Σήμερα νομίζω δεν έχουμε άλλη επιλογή εκτός από την νίκη. Αφού φέραμε τη σειρά στα τρία παιχνίδια, είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να κερδίσουμε για να πάμε στον ημιτελικό. Εντάξει, τώρα για το βράδυ της Δευτέρας ήταν μια άσχημη βραδιά τόσο επιθετικά όσο και κυρίως αμυντικά. Γιατί επιθετικά, αν και δεν πήγαν τόσο καλά, είχαμε σκοράρει 79 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, έχουμε κάτι σιγά-σιγά, έχουμε δει από την επόμενη κύρας μέρα τα λάθη που είχαμε κάνει. Σήμερα θα διορθώσουμε. Και αν όλα πάνε καλά, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Έδειξαν και χαλάρωση όμως οι καλαθοσφαιριστές σας. Ξεκίνησαν δυνατά, όμως έμειναν από δυνάμεις. Νομίζω ότι έμειναν από δυνάμεις. Ίσως ήταν εντάξει, η ΑΕΚ έχουμε πει από την αρχή ότι είναι επικίνδυνη ομάδα. Ξέραμε ότι θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Ίσως το πολύ καλό ξεκίνημα που είχαμε κάνει κάπου να επαναπαυτήκαμε και στη συνέχεια η ΑΕΚ είναι 10 πόντους πίσω, είναι 20 πόντους πίσω. Γυρνάει τα παιχνίδια, παλεύει μέχρι το τέλος. Πάλεψε και κέρδισε, συγχαρητήρια. Τρίτο παιχνίδι σήμερα. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο τον Λαμπρία, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία όπως και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο λόγος σε σένα, Μάριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Σιγά σιγά ο κόσμος μαζεύεται. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την άρξη του παιχνιδιού. Καθόσφαιρα ο ΠΑΠ, ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΕΛ, BMC ΑΕΚ. Το παιχνίδι ξεκινάει από στιγμή σε στιγμή. Φίλες και φίλοι συνδρομητές, ο κόσμος στο Λευκόθεο παρά τις τα καλέσματα της εκκλήσης των ανθρώπων του ΑΠΟΕΛ δεν είναι πολλής. Είναι αυτή την ώρα συνολικά στο γήπεδο και στις δύο εξέδρες καμιά εκατοστή άτομα. Βεβαίως παίζει ρόλο και η ώρα που γίνεται το παιχνίδι. Οι διαιτητές Αντώνης Δημητρίου σε πρώτο πλάνο πρώτος και από εκεί και πέρα με σειρά Πέτρος Χριστοφίδης και Ελισσέος Χριστοδούλου. Οι πρώτοι δύο είναι διεθνείς. Οι πέντε για τον ΑΠΟΕΛ στο παρκέ, Γκαρσία, Γουίλερ, Μισέτα με 35 πόντους στην τελευταία ήττα στο Κίτιον, Ραντούνοβιτς και ο Τζόουνς. Να την η πεντάδα του ΑΠΟΕΛ με τρεις δίμετρους. Και πάμε να δούμε τώρα και την πεντάδα της BMC ΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν τους Φαντούσι, Νταν, Κάντιτς, Μπέρτον και Σιμούνοβιτς. Στα 2-15 ο Σιμούνοβιτς είναι ο πιο ψηλός παίχτης στο παρκέ. Και έχουμε και έναν 100% Κύπριο, τον Χάριτο Φαντούσι. Και λέμε 100% γιατί έχουμε και τον κυπροποιημένο τον Τζότζο Γκαρσία, ο οποίος παίζει και στην Εθνική Κύπρου για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εδώ γίνονται κάποιες συστάσεις της τελευταίας στιγμής στον Άιζακ Μπέρτον, έναν από τους βετεράνους μαζί με τον Γκαρσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μπέρτον. Άρη, τον βλέπω να πηγαίνει στον πάγκο, έχει βγάλει έβγαλε κάτι από το χέρι του, έπρεπε να αφαιρέσει κάτι. Το παιχνίδι λοιπόν τώρα θα ξεκινήσει. Άρη, ένα δικό σου σύντομο σχόλιο, δεν θα σου ζητήσω πρόβλεψη, πώς το βλέπεις να κυλάει το παιχνίδι και αγωνιστικά που το βλέπεις να κρίνεται. Αγωνιστικά πιστεύω πως όπως ξεκίνησε το ΑΠΟΕΛ πρέπει να παίρνει την μπάλα κάτω από την ρακέτα αν θέλει να ξεκινήσει ιδανικά, όπως ξεκίνησε και στο Κίτιον πριν από 4 μέρες. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει με ταχύτητα και σωστή κυκλοφορία να απαντήσει από την περιφέρεια. Υπάρχει ένας τομέας ο οποίος ίσως αποδειχτεί σημαντικός και είναι ο τομέας του άγχους. Το άγχος στο σημερινό παιχνίδι είναι μονοπλευρό και το έχει όλο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ η οποία ξεκίνησε με τρίποντο του Γουίλερ και έκανε το 3-0. Μπέρτον έχει για αντίπαλο τον Ραντούνοβιτς, αστόχησε, ο Σιμούνοβιτς διεκδίκησε το rebound και θα πάρει φάουλ από τον Μπάλτσα Ραντούνοβιτς, το οποίο καταλόγησε ο Πέτρος ο Χριστοφίδης. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Εδώ ο προπονητής της BMC ΑΕΚ, ο Μιχάλης Μιχαήλ, είπε καλά λόγια προηγουμένως και ποιος δεν έχει να πει καλά λόγια για την μεγάλη επιτυχία της πρωτέας ΕΚΑΕΛ. Εδώ μάζεψε το rebound ο Jones μετά την άστοχη προσπάθεια του Νταν. Έκανε όμως λάθος, δεν συνοηθεί με τον Μισέτα.
ο Φαντούσης σταμάτησε, προτίμησε να μην τεκιώσει τον εφηδιασμό. Η μπάλα έξω, σου τριών πόντων άστοχο από τον Κάντιτς, rebound για τους γαλαζοκίτρινους, κατεβάζει την μπάλα ο Ραντούνοβιτς. Ο Τζόνς έμεινε ελεύθερος, σουτ για τρεις, άστοχος. Κάτω από το καλάθι ο Γκαρσία θα μαζέψει το rebound και θα τελειώσει εντυπωσιακά την φάση. 5-0. Είχαμε κάποιες παρατηρήσεις στον Γκαρσία. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι στον τρόπο που πανηγύρισε. Α, έγινε μια μικρή πρόκληση εκεί με τον Σιμούνοβιτς. Δεν είχε συνέχεια ευτυχώς. Η φάση έγινε ασυστάσεις στον Γκαρσία. Παίζουν καλή άμυνα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δυσκολεύονται οι κιτρινοπράσινοι να βρουν τα ελεύθερα σουτ. Και ετοιμάζει νωρίς. Είδα τον Παντελή να σηκώνεται. Ο Μιχάλης Μάχη. Μιχαήλ ξανακάδησε. Έχουμε το πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ από τον Κάντιτς. 5-2. Μειώνουν στους τρεις οι φιλοξενούμενοι. Που φυσικά δεν θα θέλουν να επιτρέψουν στους παίκτες του ΑΠΟΕΛ να ξεφύγουν, διότι την έχουν πάθει μία φορά προχθές οι γαλαζοκίτρινοι και σίγουρα δεν θα θέλουν να την ξαναπάθουν. 2-2 τρίποντα στο μεταξύ από τον Γουίλερ, ξανά η φάση. 8-2 στο συν 6 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Κάντιτς με αντίπαλο τον Τζόνς πήγε τον double team με τον Γκαρσία, έμεινε ελεύθερος ο Φαντούσης του τριών πόντων, έστοχο. 8-5, πρώτο τρίποντο για την ΑΕΚ, ο Χάρης ο Φαντούσης που ήταν από τους διακριθέντες της νίκης στο προηγούμενο παιχνίδι, είχε 16 πόντους ο Χάρης ο Φαντούσης, ενώ ήταν άποντος στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ είδαμε ξανά την φάση που έφερε το φάουλ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και θα στείλει τον Γκαρσία στη γραμμή για δύο βολές. Το φάουλ έχει καταλογιστεί στον Μπέρτον, όπως δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Στο μεταξύ ο Γκαρσία έχασε την πρώτη βολή. Ο Φαντούσης λοιπόν που είχε 16 ποντούς, όσους και ο Ιάκωβος ο Παντελή στη μεγάλη νίκη της περασμένης Δευτέρας. Έβαλε μία βολή ο Γκαρσία, έκανε το σκορ 9-5, 7,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σιγά σιγά έρχεται ο κόσμος. Στο Λευκό Θεό τρίποντο από τον Κάντιτς και 9-8. Και αν μη τι άλλο, δείχνουν αποφασισμένοι να παλέψουν μέχρι το τέλος οι παίκτες της ΑΕΚ και ό,τι βγει. Γκαρσία, εξαιρετική ασίστ από τον Γουίλερ και τέγιωμα από τον κυπροποιημένο Αμερικανό του ΑΠΟΕΛ. 11-8. Κάντιτς, ωραία ασίστ στον Σιμούνοβιτς. 11-10. Υπέροχη φάση από τους παίχτες της ΑΕΚ. Γουίλερ. Μισέτα. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Ούτε τώρα τα κατάφερε. Μάζεψε το rebound ο Τζόνς και φτάνει στο καλάθι. 13-10. Με τον Αμερικανό να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Ήταν η πρώτη του προσπάθεια. Έχει και ένα άστοχο τρίποντο. Μπέρτον. Κάντιτς με καλή παρουσία μέχρι στιγμής. Με ταμπλό 13-12. Πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής η προσπάθεια του Κάντιτς. Έκανε το σκορ 13-12. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Τζόουνς. Το rebound από τον Σιμούνοβιτς. Και ο Νταν θα οργανώσει. 6 λεπτά για το τέλος. Σιμούνοβιτς. Νταν. Υπάρχει καλή κυκλοφορία της ΑΕΚ. Στα τελευταία 2-3 λεπτά έκανε λάθος ο Νταν. Με το που είπαμε για την καλή κυκλοφορία. Έκανε λάθος όμως στη συνέχεια και ο Τζόουνς. Εύκολο λάθος από τον παίκτη του ΑΠΟΕΛ. Μένει ελεύθερος ο Νταν, θα χάσει το τρίποντο, κάτω από το καλάθι ο Κάντιτς. 13-14, Άρη, πρώτο προβάδισμα για την ΑΕΚ.
Και θα επαναλάβω ότι οι παίκτες της δείχνουν μεγάλη αποφασιστικότητα στο απόψινο παιχνίδι, τουλάχιστον όμως έχουν ξεκινήσει. Με τον Κάντιτς Μάρια να κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Ο Κάντιτς απουσίαζε από το προηγούμενο παιχνίδι της Λάρνακας. Απουσίαζε όχι αγωνιστικά βέβαια. Έπαιζε ο Κάντιτς, απλώς δεν είχε τόσο καλή παρουσία όσο στην αρχή της σημερινής αναμέτρησης. Το ΔΕ ΑΠΟΕΛ κάνει με τη σειρά του βεβαιασμένες κινήσεις, πράγμα που πρέπει να ελέγξει ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα και η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αν θέλει να βρίσκει ελεύθερες επιλογές και οι παίχτες του να πηγαίνουν στο εύκολο καλάθι. Εδώ γίνεται άλλο ένα λάθος, απόρρια της ψυχολογίας που βρίσκονται τώρα οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ, που όπως είπαμε και στην αρχή παίζουν αυτοί με το βάρος του άγχους. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τα δεδομένα, το παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ είναι τελικός. Αν ο ΑΠΟΕΛ χάσει, δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει ευκαιρία για διόρθωση του λάθους. Θα είναι το τέλος της σεζόν για την, όχι μόνο για τον ΑΠΟΕΛ και για την ΑΕΚ σε περίπτωση ήττας. Το προηγούμενο λάθος το έκανε ο Παντούρης, χάθηκε η επίθεση για την ΑΕΚ. Και επειδή κάναμε αναφορά στον Κάντιτς, να πούμε ότι έχει πετύχει ήδη 9 πόντους, ενώ εδώ ο Ραντούνοβιτς αστοχεί. Το rebound στους παίκτες της ΑΕΚ, φεύγει ο ευνηδιασμός, λάθος στην εκδήλωση του ευνηδιασμού από τους Νταν και Μπέρτον, παραμένει το 13-14. Λέγαμε για τον Κάντιτς ότι είχε 9 πόντους μέχρι στιγμής και είχε 10 συνολικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Ετοιμάζει να περάσει στο παιχνίδι τον Ιάκωβο Παντελή, ο Μιχάλης ο Μιχαήλ, επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ με τον Γκαρσία. Απέναντι στον Σιμούνοβιτς αστοχή, μαζεύει ο ίδιος το rebound και τελειώνει τη φάση. 15-14, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Τζόζο Γκαρσία. Ο Μπέρτον πέρασε τον Ραντούνοβιτς. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι για να δούμε. Ο Ντάν είναι ο παίκτης τον οποίο αντικαθιστά ο Ιάκωβος ο Παντελή, άλλο ένας από τους ιδιαίτερα διακριθέντες στο δεύτερο παιχνίδι, που ουσιαστικά έβαλε φωτιά σε αυτή τη σειρά. Φαντούσης βρήκε πάρα πολύ ωραία τον Σιμούνοβιτς, ο οποίος έκανε περιττή ενέργεια, ήταν μόνος κάτω από το καλάθι, έκανε το επιπλέον βηματάκι που του κόστησε και χρεώθηκε με τα βήματα και ήταν χαρακτηριστική αντίδραση του Μιχάλη του Μιχαήλ, ο οποίος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έκανε το λάθος ο παίκτης του. 15-14, προάδειγμα για τον ΑΠΟΕΛ και επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ. Ραντούνοβιτς ζητάει την μπάλα ο Γκαρσία και την παίρνει. Για να δούμε την επιλογή του, βγάζει έξω τον Παντούρη, έρχεται το screen. Αλλαγή στο μαρκάρισμα, τελικά θα μείνει ελεύθερος ο Παντούρης, θα στοχίσει. Ραντούνοβιτς, εύκολη δουλειά αφού πήρε την βοήθεια από τον Γκαρσία. 17-14 στο συν 3 ο ΑΠΟΕΛ με ένα μικρό σερί 4-0. Μπέρτον ζητάει σκριν και το παίρνει από τον Σιμούνοβιτς. Κάντιτς θα μείνει ελεύθερος, άστοχο το τρίποντο, rebound ψηλά από τον Παντούρη, ο οποίος πιέζεται τώρα από τον Ιάκωβο Παντελή και θα χρεωθεί με φάουλ ο διεθνής γκάρτ του Ισάεκ. Κινήθηκε, λέει ο Ελισσέος Χριστοδούλου, έκανε κίνηση και με το σώμα έκανε το φάουλ. Ξανά η φάση, βλέπετε αυτό ακριβώς που υπέδειξε ο Ελισσέος Χριστοδούλου. Βίλερ Παντούρης. Μισέτα, Ραντούνοβιτς. Μισέτα, Γκαρσία. Άλλο ένα ωραίο τέτοιο από τον Τζόζον Γκαρσία που για την ώρα έχει ηγετική παρουσία για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Από τους 19 πόντους των γαλαζοκυτρίνων έχει βάλει τους 9. Ένας Τζόζον Γκαρσία που ήρθε φέτος, θα λέγαμε αναγεννημένος, στην τρίτη του επιστροφή στην γαλαζοκίτρινη ομάδα. Εδώ θα χάσει το καλάθι ο Μπέρτον, θα μαζέψει ο Σιμούνοβιτς, φάουλ. Για να δούμε σε ποιον θα το καταλογήσει. Ο Πέτρος ο Χριστοφίδης είναι στον Μισέτα. Δεκατέσσερις, 2-23 και επιθετικό φάουλ στον Σιμούνοβιτς,
Καταλογίζει ο Ελισσέος ο Χριστοδούλου. Είναι το πρώτο του φάουλ. 4 τα ομαδικά για την ΑΕΚ, 2 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τρέχει ένα σερί 6-0 η ομάδα του Κυριάκου Γιαγκουλή και έχει την ευκαιρία τώρα να το διευρύνει. Βίλερ, Γκαρσία. Για την ώρα ο Γκαρσία κάνει ό,τι θέλει απέναντι στον Σιμούνοβιτς. 21-14 για τους γαλαζοκίτρινους. Ετοιμάζει τον Κουζαπά ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Σιμούνοβιτς για 3, μάλλον επιπόλεια αυτή η επιλογή του, και έχω την εντύπωση ότι αυτόν θα βγάλει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος τώρα ζητάει και time out. Κλέβει την μπάλα ο Μπέρτον. Δεν τελειώνει τη φάση ο Άιζακ Μπέρτον. Απέναντι στην πίεση του Ραντούροβιτς στην τελειώνει ο Γκαρσία, που φτάνει τους 13 πόντους. 23-14-10-0 το σερί για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ στο σύν 9 και πάμε σε διαφημίσεις. Να δούμε του τι χειρό. Τα 12 η πιτσιλιά μου. Άτσε να σε σημειώσω. Πάμε πάλι. Πού είσαι, μπρε. Η δαφνούλα μου του 3. Έλα, μάνα μου. Η κανέλα μου του 27. Πάψη εσύ. Τι εγώ διαλέγω. Τζόκερ, το παιχνίδι της ζωής σου. Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, το πρώτο time out στο παιχνίδι ζήτησε ο Μιχάλης Μιχαήλ, βλέποντας την ομάδα του να μην τα πάει καλά στο τελευταίο διάστημα. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ προηγείται με 23-14 μέσα από ένα σερί 10-0. Είναι ο τρίτος αγώνας play-off προεμιτελικής φάσης ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΚ, και πάμε να ακούσουμε τον Άρη Κυριάκου, ενώ είδαμε τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Κώστα Σχίζα. Είδαμε και τον Μιχάλη Μιχαήλ. Πάμε να ακούσουμε τις οδηγίες του. Θα μας τις μεταφέρει ο Άρης Κυριάκου. Περισσότερο ήταν δυσαρεστημένος από την επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ ο κύριος Μιχαήλ Μάριε. Ο Κύπριος τεχνικός είπε στους παίχτες του να παίξουν πιο καθαρά, να τελειώνουν τις φάσεις. Είχαν ξεκάθαρες ευκαιρίες να μειώσουν το σκορ, να μείνουν κοντά στο ΑΠΟΕΛ. Αυτό δεν έγινε και σίγουρα είναι δυσαρεστημένος από αυτό το τομέα. Έδειξε κάποια επιθετικά συστήματα και τον τρόπο διεξαγωγής των επιθέσεων της ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο έγινε τώρα με μια κομπίνα που να ξεχνιέται ο Ιακώβος Παντελή μέσα στην ρακέτα της ΑΕΚ. Θέλει διαρκή κίνηση και κυκλοφορία της μπάλας για να πηγαίνει η ΑΕΚ στα γαλάθια. Η ΑΕΚ, η οποία πρέπει να πούμε ότι έχασε 2-3 εύκολα γαλάθια. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ. Φάουλ από τον Μισέτα. Καταλογίζει ο Λυσσέος ο Χριστοδούλου. Ξανά η φάση. Όχι, με συγχωρείτε. Το φάουλ από τον Κουζαμπά. Φάουλ από τον Κουζαμπά. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά οι παίχτες της ΑΕΚ. Και αυτό τον λόγο ο Γκαρσία πήγε στη γραμμή. Ο οποίος Γιώργος Γκαρσία, πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, έχει 15 πόντους. Με 6 στα 7 δίποντα, 3 στις 4 βολές. Άστοχο το τρίποντο από τον Ιάκο Παντελή, ο οποίος πέτυχε πριν ένα δίποντο. Φαντούζης σου δια 3, άστοχο. Κουζαπάς μαζεύσει το rebound. Ο Κουζαπάς που καλείται να δώσει λύσεις από τη στιγμή που έχει φύγει ο Σιμούνοβιτς. Φάουλ από τον Μισέτα τώρα, είναι το πρώτο για τον παίκτη από το δεύτερο, με συγχωρείτε. Και ένα όμορφο πλάνο. Τελικά το φάουλ δεν δόθηκε στον... Ήταν στον Παντούρη, ναι. Ήταν στον Παντούρη το φάουλ. Και είναι και το δεύτερο. Έχει και ένα επιθετικό που προηγουμένως ο Παντούρης.
δεν τα κατάφερε ο Κουζαμπάς, έχασε και τις δύο βολές. Το σκορ παραμένει 25-16. Παντούρης γυρίζει μπάλα για τον Αποέλ, έμεινε ελεύθερος ο Παντούρης κάτω από το καλάθι. 27-16, 17 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι όλα βεβαίως για την ΑΕΚ. Φαντούσης, Κουζαπάς, για να δούμε τι θα κάνει. Δύσκολη προσπάθεια, μάζεψε το rebound ο Παντελή, τελειώνει τη φάση ακριβώς με τη λήξη της πρώτης περίοδου. 27-18, η ΑΕΚ μειώνει σε μονοψήφιο, σε μονοψήφια την διαφορά στους 9, 27-18 με το καλάθι αυτό του Ιάκου Παντελή που φτάνει τους 4 πόντους, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το σκορ στην πρώτη περίοδο, μείνετε μαζί μας. Η Telemarketing παρουσιάζει G-Tech, τα εξαιρετικά ασύρματα εργαλεία κήπου από την Αγγλία που κάνουν τις δουλειές σας πιο εύκολες, πιο ασφαλείς, πιο γρήγορες, πιο απολαυστικές. Ασύρματο φορητό εργαλείο ισιώματος άκρων. Με ρυθμιζόμενη κεντρική λαβή και κοφτερή κεφαλή με διπλές λεπίδες που περιστρέφονται με 10.000 στροφές το λεπτό. Ζυγίζει μόνο 700 γραμμάρια και χειρίζεται και με ένα χέρι. Ενώ διαθέτει διακόπτη ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων. Ιδανικό για γωνίες γρασιδιών, ισιώματα γύρω από δέντρα και για δύσκολες περιοχές καταβάλλοντας ελάχιστο κόπο. Διατίθεται και με τηλεσκοπικό χερούλι. G-Tech. Ο κήπος σας για να λάμπει θέλει τακτική φροντίδα και τα κατάλληλα εργαλεία. Telemarketing. Έξυπνα προϊόντα. Τα παλιά σας κυπριακά νομίσματα είναι για μας πολύτιμα. Για τοποθετήσεις κουμπαράδων καλέστε μας στο 931-555. Ψηλά στις καρδιές μας. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο Λευκόθεο. 27-18 είναι το σκορ μετά την πρώτη περίοδο. Στον τρίτο προημιτελικό, τρίτο και τελευταίο προημιτελικό ανάμεσα στην ομάδα του ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΕΛ και στην ομάδα της BMC ΑΕΚ. Και πάμε στον Άρη Κυριάκο, ο οποίος έχει νέα από τους πάγκους. Από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ Μάριε, και ο κύριος Κυριάκος Γιαγκουλής είπε στους παίχτες του πως για να φανεί αυτή η υπεροχή στα rebound και στο ύψος που έχει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να γίνεται και πράξη. Μέχρι τώρα το ΑΠΟΕΛ χάνει εύκολα rebound, καθότι είναι ορατό η διαφορά ύψους ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στο παρκέ αυτό δεν το βλέπουμε. Είπε στους παίχτες του να αυξήσουν την πίεση κάτω από τα καλάθια και να πηγαίνουν αυτοί πρώτοι στις μπάλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. 27-18. Πρώτη επίθεση στην δεύτερη περίοδο για την ομάδα ΑΠΟΕΛ. Κυκλοφόρησε καλά η μπάλα ο Φαντόρπε. Δεν τα κατάφερε, αστόχησε μέσα από την γραμμή των 6-25 και φάουλ τρίτο από τον Γρηγόρη Παντούρη. Σημαντική αυτή η εξέλιξη για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αρνητική βεβαίως, και αμέσως σηκώνει τον Χάνσελ ο Κυριάκος ο Ιαγκουλής και θα αλλάξει τον Γρηγόρη Παντούρη, που χωρίς να το καταλάβει ίσως και ο ίδιος θα φύγει νωρίς με τρία φάουλ. Θα πάει εκεί κοντά και ο Τζόζον Γκαρσία να τον ηρεμήσει. Γκαρσία ηγέτης μέσα και έξω από το παρκέ. Επαναφορά για την ΑΕΚ. Μπέρτον. Μπέρτον που ακόμα θα πάρει. Φρος. Για να δούμε το τρίποντο από τον Κάντιτς, είναι άστοχο. Εύκολο rebound από τον Χάνσελ και επίθεση με τον Γουίλερ. Χάνσελ ζητάει μπάλα ο Μισέτα. Άλλαξε τελικά με τον Γουίλερ ο Χάνσελ. Ο Αμερικανός τώρα. Παντόρπε, έμεινε ελεύθερος ο Ραντούνοβιτς. Μέσα το τρίποντο, 30-18. Στο συν 12 ο ΑΠΟΕΛ. Και ετοιμάζει τον Ντάν. Ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Για να δώσει κινητικότητα στις επιθέσεις του, έχω την εντύπωση ότι πρόβλημα σοβαρό για ΑΕΚ. Από ένα σημείο και μετά έχει χάσει και την ευστοχία του ο Κάντιτς. Έχασε το τρίποντο
Ο Ραντούνοβιτς μάζεψε το εύκολο πάνω Παντελή. Βλέπετε πόσο δυσκολεύονται οι παίκτες της ΑΕΚ να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Ο Κάντιτς τώρα απέναντι στον Μισέτα θα πάει τον double team και θα τον σταματήσει εντυπωσιακά ο Βαντόρπε. Χάνσελ, δεν βγήκε ο εφηδιασμός. Ο Βαντόρπε τώρα και θα βγει εξαιρετική φάση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 34-18, ακριβώς 8 λεπτά για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Με τον Άιζακ Μπέρτον να οργανώνει τώρα και την ΑΕΚ να έχει πραγματικά σοβαρότατο πρόβλημα. Προηγήθηκε με 13-14 και από εκεί και πέρα έχουμε ένα σερί 19-4 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δεύτερο φάουλ για τον Ραντούνοβιτς. Δεύτερο φάουλ για τον Μπάλσο Ραντούνοβιτς. Έφυγε από το παιχνίδι. Ο Κουζαπάς πέρασε στο παιχνίδι ο Ντάν. Είναι πάρα πολύ κοντό το σχήμα της ΑΕΚ. Ο πιο ψηλός παίκτης είναι ο Κάντιτς, ο οποίος και αυτός μόλις που ξεπερνάει τα 2 μέτρα. Φάουλ από τον Ραντούνοβιτς. Ραντούνοβιτς, ο οποίος κάνει και αυτός τρίτο φάουλ και δέχεται τεχνική ποινή από τον Ιδησέο τον Χριστοδούλου. Άρη, αναμάθουμε αν η τεχνική ποινή είναι στον πάγκο, είναι στον Ραντούνοβιτς. Αυτό δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Αυτό, φίλες και φίλοι, σημαίνει αυτόματα και τέταρτο φάουλ για τον Μπάλσο Ραντούνοβιτς, ο οποίος μεγάλο πρόβλημα. 7-42 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έχει 4 φάουλ, 3 φάουλ έχει ο Ραντούνοβιτς. 3 φάουλ έχει ο Παντούρης, 4 ο Ραντούνοβιτς. Ο Ραντούνοβιτς που έφυγε από το παιχνίδι. Γιατί διαμαρτυρήθηκε έντονα, λένε οι διαιτητές. Ναι, γιατί διαμαρτυρήθηκε έντονα. Για να δούμε ξανά τη φάση. Εντάξει, υπάρχει ένα μικρό μπλέξιμο εκεί με τα πόδια. Ο Ελισσέος Χριστοδούλου θεωρεί ότι είναι φάουλ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε την διαμαρτυρία του Ραντούνοβιτς. Έχω την εντύπωση είναι η διαμαρτυρία μετά που δέχτηκε. Είναι η αντίδραση μετά που δέχτηκε η τεχνική ποινή. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ πήγε στις βολές. Ο Κάντιτς έβαλε την πρώτη, βάζει και τη δεύτερη. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Δύο εύκολοι πόντοι για τους φιλοξενούμενους. Και η διαφορά στους 12, 7-20, 7-30 για το τέλος του πρώτου μικρόνου. Ο Ντάν θα περάσει όμορφα, δεν θα βάλει το καλάθι. Σφύριξε ο Ελισσέος Χριστοδούλου, σταμάτησε το παιχνίδι γιατί πρέπει να δέσει τα κορδόνια του ο Κάντιτς. Ο κύριος Χριστοδούλου που τώρα πάει εκεί κοντά και δέχεται τις διαμαρτυρίες του Κυριάκου Ιαγκουλή, προφανώς για την προηγούμενη φάση με τον Ραντούνοβιτς. Η μπάλα επανέρχεται για τους γαλαζοκίτρους. Άρη, αν μη τι άλλο, έβαλε τον κόσμο του από έστω παιχνίδι αυτή η φάση, γιατί διαμαρτυρήθηκαν και από εκείνη την ώρα ξεκινήσαν και τραγουδούν. Ξεσηκώθηκε λίγο ο κόσμος, βλέπει την ομάδα του από μπροστά στο σκορ. Πήλθε μια ηρεμία από την διαφορά που έπαιρνε σιγά σιγά το ΑΠΟΕΛ. Ήρθε αυτή η φάση και τεχνική ποινή στον Ραντούνοβιτς και σήκωσε τους φίλους του ΑΠΟΕΛ από τα καθίσματά τους στο Λευκό Θεό. Ο Άιζακ Μπέρτον όμως, ο γνωστός μας Άιζακ Μπέρτον, με μια προσωπική αγαπημένη του κίνηση, πολλή ώρα στον αέρα, έβαλε το καλάθι, πέτυχε. Πήρε μάλλον και την βολή, την έχασε. Εύκολο rebound από τον Βαντόρπε, 35-22. Wheeler. Βαντόρπε. Ο Μισέτα έμεινε ελεύθερος. Ο Wheeler από τα 7 μέτρα, εύστοχος. Ωραίο τρίποντο, βρήκε μόνο διχτάκι ο Wheeler. Κάνει το σκορ 38
22. Νέαρη, Νέαρη. Βουλιαρ, στο Λευκόθεο που τον βλέπουμε να έχει ξεμαρκάρει στο σουτ, πολύ δύσκολο το, πολύ δύσκολα θα το χάσει. Τρεις φορές βρέθηκε σήμερα, νομίζω έχει 3 στα 3, δεν κάνω λάθος, ή 3 στα 4. Είναι 4 στα 4 και τώρα ο Ιάκωβος ο Παντελή έκλεψε την μπάλα και πέτυχε το καλάθι. 38-24. Χάνσελ, Μισέτα, υπάρχει φάουλ, επιθετικό καταλογίζει ο Αντώνης ο Δημητρίου. Είναι το πρώτο για τον Στίβεν Χάνσελ. Τον Χάρη Φαντούση, 38-27. Για να δούμε αν θα απαντήσει ο Χάνσελ και το κάνει. 41-27, η διαφορά στους 14 και πάλι. Μπέρτον, λάθος, δεν συνοηθήκε εκεί με τον Γκάντιτς και ζητάει time out ο Μιχάλης Μιχαήλ, βλέποντας την ομάδα του να είναι πίσω με 14 πόντους διαφορά και να μην μπορεί στην επίθεση να κυκλοφορήσει την μπάλα. Μείνετε μαζί μας. Για να δούμε του τι χειρό. Α, 12, η πιτσιλιά μου. Άτσε να σε σημειώσω. Πάμε πάλι. Πού είσαι, μπρε. Η δαθνούλα μου, του 3. Έλα μάνα μου, η κανέλα μου, του 27. Πάψη εσύ, κι εγώ διαλέγω. Τζόκερ, το παιχνίδι της ζωής σου. Πέντε λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης του πρώτου μηχρόνου στο Λευκόθεο. Ο Ασπίς Αποέλ προηγείται της BMC ΑΕΚ με 41-27 στον τρίτο προημιτελικό των play-off ανάμεσα στις δύο ομάδες. 1-1 η σειρά, 83-57 κέρδισαν οι γαλαζοκίτρινοι το πρώτο παιχνίδι, 86-79 η κυτρινοπράσινη το δεύτερο. Η σειρά πήγε στο 1-1, ο νικητής σήμερα πάει στα ημιτελικά και αντιμετωπίζει τον νικητή της σειράς ανάμεσα στην ΑΕΛ και στον Απόλλωνα. 1-0 εκείνη η σειρά στα τοπικά ντέρπι της Λεμεσού. Πάμε στον Άρη Κυριάκου για τις οδηγίες του Μιχάλη Μιχαήλ. Περισσότερο τρέξιμο θέλει ο Μιχάλης. Ο Μιχαήλ θέλει την ομάδα του πιο κινητική για να επανέλθει, Μάριε. Επιθετικό φάουλ από τον Στίβεν Χάνσελ. Το καλάθι δεν μετράει. Ο Χάνσελ που προτίμησε να δικαιώσει μόνος, αλλά είχαμε σωστό στήσιμο εκεί από έναν από τους καλύτερους αμυντικούς που πέρασαν από τα κυπριακά παρκέ. Τον Άιζακ Μπέρτον παραμένει το 43-27. Μέτρησε τελικά το καλάθι για την ομάδα του Αποέλ. Ο Κυριάκος Γιαγκουλής που είναι εκεί στον πάγκο, είναι εκεί στη γραμματεία μάλλον και ζητάει κάποιες εξηγήσεις. Είναι εκεί κοντά για να ενημερωθεί και να μας ενημερώσει και εμάς ο Άρης ο Κυριάκου. Ναι, Άρη. Και ακολούθως επιθετικό φάουλ. Μετράει λοιπόν το καλάθι και επιθετικό φάουλ. Να και πλάνα από τις εξέδρες με τους φίλους του Αποέλ που πλησιάζουν τους 300 με 350 απόψε στο Λευκόθεο. Στη γραμμή είναι ο Άιζακ Μπέρτον. Πέντε ομαδικά, οι παίχτες του Αποέλ από το επιθετικό που
έκανε προηγουμένως. Στο καλάθι που πέτυχε ο Χάλισεν. 43-28. Όπως μας ενημερώνει ο Άρης, θα περάσει στο παιχνίδι ο Κουπριγιάνοφ για την ΑΕΚ. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Φεύγει ο Άιζακ Μπέρτον. Η διαφορά έπεσε ξανά στους 14. Βουίλερ. Νέο σφύριγμα αυτή φορά από τον πρώτο διαιτητή του Αντώνη Δημητρίου. Υπάρχει φάουλ στον Κουπριάνο, τον νέο εισερχόντα Κουπριάνο. Ο Μισέτα. Τώρα πάει και κάνει screen στο Wheeler. Jones. Έχασε την μπάλα. Δεν είναι σε καλή βραδιά στιγμής ο Αμερικανός. Παντελή. Ο Κάντιτς δεν μπόρεσε να περάσει. Παντελή. Με αντίπαλο τον Φαντόρπ έκανε δίπατο. Από τον Ιάκο Παντελή, ξέρει ότι έκανε λάθος, δεν διαμαρτύρεται, ήταν καθαρή η παράβαση. 43-29. Χάθηκε από μια επίθεση για κάθε ομάδα. Ο Χάνσελ, Παντόρπε, φάουλ από τον Ιάκο Παντελή. Ιάκος Παντελή. Δύο φάουλ και είναι ο πρώτος από πλευράς ΑΕΚ. Εδώ ο Τζόζον Γκαρσία με τον Νίκο Λαμπρία, τα λένε στον πάγκο του Αποέλ. Ο Γκαρσία που θα προφυλαχθεί από τον Κυριάκο Ιαγκουλή και θα χρησιμοποιηθεί όποτε κρίνει αναγκαίο. Ο Γκαρσία με 15 πόντους μέχρι στιγμής και τώρα έχουμε time out για την ομάδα του Αποέλ που ζήτησε ο Κυριάκος Ιαγκουλής με το σκορ στο 45-29. Φίλες και φίλοι, θα επανέλθουμε σε λίγο. Αποκριάτικα πάρτις στα εστιατόρια McDonald's. Αποκριές σημαίνει κομφετή, μουσική, χορός και χαριτωμένες αμφιέσεις. Η LTV και τα McDonald's σας προσφέρουν αποκριάτικα πάρτι για να χορέψετε, να γελάσετε και να περάσετε καλά. Με πολλά δώρα και ευχάριστες εκπλήξεις. Προσκλήσεις από τα αγαπημένα σας σινεμά και η Cineplex. Προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε τη φανταστική παράσταση στο πάγο Peter Pan. Θα πάρετε το αγαπημένο σας περιοδικό άκατα μάκατα και ντυθείτε όμορφα, γιατί η καλύτερη αμφίεση θα πάρει και άλλα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, τρέξτε τώρα στα McDonald's! Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, με αυτό το όμορφο πλάνο από τον σκηνοθέτη μας, τον Μαρίνο Γιαννάκη. 45-29, 4-5 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα παιχνίδι που για την ώρα κυλάει στα μέτρα του Ασπίς Αποέλ. Μία φορά μόνο βρέθηκε πίσω η ομάδα του Κυριάκου Ιαγκουλή με 13-14. Από εκεί και πέρα όμως ακολούθησε ένα σερί 10-0 και ο Αποέλ δεν ξαναγίδαξε ποτέ πίσω. Είναι στους 16 διαφορά και πάμε να ακούσουμε τις οδηγίες του Κυριάκου Ιαγκουλή από τον Άρη Κυριάκου. Ατομικά σε κάθε παίχτη μίλησε ο Κυριάκος Γιαγκούλη Μάριε. Καταρχήν στους περιφερειακούς παίχτες, κυρίως Wheeler, Hansel και Jones, να μαρκάρουν χαμηλά και να πηγαίνουν να ασκούν πίεση πάνω στους καταθοσφαιριστές της ΑΕΚ και να κερδίζουν και αυτοί με τη σειρά τους την μπάλα. Κατά δεύτερο λόγο, στο επιθετικό κομμάτι να οργανώνουν το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, να κινείται η μπάλα γρήγορα για να μην μένει η μπάλα στα χέρια των παιχτών του. Φάουλ από τον Ιάκο Παντελή. Καταλογίζει ο Λυσιός Χριστοδούλου, ο οποίος λίγο έλειψε να δώσει και τεχνική ποινή στον Παντελή. Θα ήταν ότι χειρότερο, αφού θα τα έκανε 4. Έφτασε τα 3 πάντως με αυτό ο Ιάκωβος. Ξανά η φάση, βλέπουμε
Υπήρχαν σπροξήματα για από τους δύο παίχτες, ίσως ένα διπλό φάουλ να ήταν πιο σωστός ο Ελισσέρο Χριστοδούλου σε αυτή την φάση. Λίγο τραβηγμένη τέλος πάντων η απόφαση για φάουλ. Ο Γκαρσία πέτυχε το καλάθι, έκανε το σκορ 47-31 στους 16 η διαφορά. Προηγουμένως είχαμε ένα καλάθι για την ΑΕΚ με τον Κάντιτς, τώρα έχουμε άλλο ένα με τον Ντάν, 47-33. Γρήγορο παιχνίδι, καλός ρυθμός, ψηλό το σκορ. Και επιστρέφει ο Άιζακ Μπέρτον στη θέση του Ιάκωβου του Παντελή. Η διαφορά στους 14-3 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γκαρσία καλάθι και φάουλ. Ο Γκαρσία που φτάνει τους 19 πόντους και έχει την ευκαιρία να πάει στους 20. Νομίζω Άρη είναι κάτι παραπάνω από ηγετική η παρουσία του. 20 πόντους αν πετύχει την βολή πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημιχρόνο. Κάναμε ένα σχόλιο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πως το παιχνίδι μπορεί να κριθεί κάτω από τη ρακέτα. Ο Τζότζο Γκαρσία φημίζεται για το πάθος του και την δυναμική που προσφέρει κάτω από τα καλάθια της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Σήμερα είναι πραγματικός ηγέτης. Και δεν είναι μόνο η πόντη που έχει βάλει, που είναι 19 τελικά, δεν είναι 20 αφού δεν έβαλε την πόλη. Για να δούμε το τρίποντο από τον Κάντιτς. Είναι γενικότερα η παρουσία του, τα μαραριμπάουν που μαζεύει, οι αντιδράσεις του προς τους συμπαίχτες του όταν χάνουν καλάθι, όταν βάζουν καλάθι, προηγουμένως όταν αποχώρησε με τρίτο φάουλο ο Παντούρης. Πραγματικά η παρουσία του είναι ηγετική και οφείλουμε να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε, και είναι και παίχτης της εθνικής μας ομάδας, θα τον χρειαστούμε και στις επίσημες υποχρεώσεις τον Σεπτέμβριο για τα προκριματικά του Euro 2009. Στη γραμμή τώρα θα στηθεί ο Jones. Ο Jones που είχε αντικαταστήσει τον Tarver. Ο Αμερικανός λόγω προβλημάτων υγείας έφυγε από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Tarver που είχε αντικαταστήσει αρχικά τον Stokes. Αλλαγές επί αλλαγών στους Αμερικανούς. Ο Wheeler είναι από την αρχή της σεζόν στον ΑΠΟΕΛ. Στο μεταξύ διαφορά πήγε στους 20, 53-33. Και για να δούμε αν έχει τις δυνάμεις η ΑΕΚ να αντιδράσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι. Έχουμε φάουλ από τον Wheeler. Είναι το δεύτερο. Είναι μάλλον το πρώτο από τον Αμερικανό του ΑΠΟΕΛ. Δύο και 15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ξεκάθαρο προβάδισμα 20 πόντων. Και θα πρέπει Άρη να προσπαθήσει, σε εισαγωγικά βεβαίως το προσπαθήσει πολύ και ο ΑΠΟΕΛ, για να μην βρεθεί στην τετράδα όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ με τον Φαντούσι στην επαναφορά. 53-34. Ο Ντάν προστάτεψε την μπάλα. Δεν μπορεί όμως να περάσει από τρεις καλαθοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ που του έκλεισαν το πεδίο. Τρίποντο άστοχο από τον Κουπριγιάνοφ. Δεν είναι εύστοχοι παίχτες της ΑΕΚ. Είναι συνολικά 3 στα 13 τρίποντα, αλλά είχαν ξεκινήσει με 3 στα 4. Είναι δηλαδή 0 στα τελευταία 9. Έκαναν λάθος όμως οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ευνηδιασμός για την ΑΕΚ με τον Ντάν να τελειώνει, αφού πήρε καλύτερη θέση από τον Γκαρσία και στην καλύτερη του περιπτώσεως θα κέρδιζε και ένα φάουλ. 53-36, 1,5 λεπτό για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Χάνσελ ελευθερώθηκε και σουτάρει αμέσως για 3. Ο Γουίλερ αστοχή. Είναι ξανά ελευθερός όμως και δεύτερη ευκαιρία δεν θα τη χάσει. Ένας εξαιρετικός καλοσφαιριστής, πολύ καλός σουτέρ, πολύ καλός οργανωτής. Νομίζω ότι φορμαρίζεται την καλύτερη περίοδο Άρη, αν θεωρήσουμε ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι ο ΑΠΟΕΛ, και αν θεωρήσουμε δεδομένη και την πρόκριση της ΑΕΛ επί του Απόλλων. Για να δούμε τι έχει δώσει
ο Ελισσέος ο Χριστοδούλου. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Κουπριάνο στην διεκδίκηση της θέσης μετά την άστοχη προσπάθεια. Ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Κουπριάνο. Το ΑΠΟΕΛ έχει την επίθεση, έχει την διαφορά των 20 πόντων. Γκαρσία που πήγε να δώσει την μπάλα στον Jones. Δεν κατάλαβε την πρόθεση του Αμερικανός. Λάθος λοιπόν από τον ΑΠΟΕΛ. 56-36. Θα έχει χρόνο τουλάχιστον 13 δευτερόλεπτα αν εξαντλήσει το χρόνο της ΑΕΚ για μια επίθεση και η γηπεδούχος ομάδα. Κάντιτς του Πριάνοφ ελευθερώθηκε, δεν τον μαρκάρε ο Γουίλερ, τελικά το rebound είναι για τον Κάντιτς, για τον Κουπριάνοφ μάλλον, και το φάουλ πρέπει να είναι από τον Μισέτα, ναι. Είναι από τον Μισέτα και είναι το δεύτερο. Και έχουμε time out από τον Κυριάκο Ιαγκουλή, ο οποίος θα οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του στα 19,6 δευτερόλεπτα. Μείνετε μαζί μας. Τα 6-36, απομένουν 19,6 δευτερόλεπτα ο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε να ακούσουμε στα γρήγορα τις οδηγίες του Κυριάκου Ιαγκουλή από τον Άρη τον Κυριάκο. Επίθεση μάλλον από τα άκρα θα επιχειρήσει ο Κυριάκος ο Ιαγκουλής. Είπε να γίνει κάποιο screen για να ξεμαρκαριστεί κάποιος παίχτης και να έχει ελευθέρο σουτ. Λογικά, σε τέτοιες περιπτώσεις το σουτ το παίρνει ο πιο εύστοχος της ομάδας μέχρι στιγμής. Αυτός για την ώρα είναι ο Γουίλερ, που έχει μάλιστα 5 στα 6 τρίποντα. Στους 19 πόντους είναι ο Γκαρσία. Θα χρήσουμε αυτούς τους δύο βασικούς υποψήφιους για την τελευταία επίθεση. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι στο ημίχρονο θα έχουμε ένα αγώνα επίδειξης για 5 περίπου λεπτά από την ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ειδικών Ολυμπιακών. Έχουν και αυτά τα παιδιά την δική τους μάχη και ο κόσμος που βρίσκεται στο Λευκόθεο θα έχει την ευκαιρία να τους δει. Τελευταία επίθεση για την ομάδα από ΕΛ. 56-38 μετά τις δύο εύστοχες βολές από τον Κάντιτς. Ο Γουίλερ προσπαθεί να ελευθερωθεί και παίρνει φάουλ από τον Φαντούση. Δεν είχε να δώσει φάουλ η ΑΕΚ. Ο Γουίλερ θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Φαντούσης που έκανε το πρώτο φάουλ. Να έρθουμε πιο γλυόρα στο μικρό, να μην αγαπούμε. Εύστοχος ο Γουίλερ στην πρώτη βολή, 57-38. Βάζει και τη δεύτερη, η διαφορά ξανά στους 20, έχει 5 δευτερόλεπτα ο Άιζακ Μπέρτον και δεν θα βάλει το καλάθι παρότι πρόλαβε να διασχίσει ολόκληρο το γήπεδο. 58-38, προβάδισμα 20 πόντων για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι μια διαφορά σημαντική για τους γαλαζοκίτριους εν ώψη του δεύτερου μισού του παιχνιδιού. Πάμε στον Άρη Κυριάκου, ο οποίος έχει αγωνιστικό ρεπορτάζ από πλευράς BMCI. Σας ακούμε. Με τον κύριο Κώστα Στυλιανού, τον βοηθό του κύριου Μιχαήλ από πλευράς BMCI. Κύριε Στυλιανού, τελικά η ομάδα σας, παρότι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, τελικά έμεινε από καύσιμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από καύσιμα δεν έμεινε, πιστεύω από παίχτες έχει μείνει η ομάδα. Είναι φυσιολογικό, το ΑΠΟΕΛ έχει πιο πολλούς παίχτες, έχει μεγαλύτερο βάθος, καλύτερη ποιότητα παιχτών. Εμείς δεν τρέχουμε αυταπάτες, ξέρουμε που είμαστε, ποιοι είμαστε, ήρθαμε για ό,τι καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Να σας ευχαριστήσουμε. Μάριο, λόγος εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Αγωνιστικό ρεπορτάζ από πλευράς από ΕΛ θα έχουμε όταν επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Αυτή τη στιγμή κάνουν στο παρκέ την είσοδο τους τα παιδιά των ειδικών Ολυμπιακών που θα μας εκπροσωπήσουν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο. Πάμε να δούμε στατιστικά.
στο πρώτο ημίχρονο. Καλύτερη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, όπως βλέπουμε, και στις τρεις κατηγορίες σκοραρίσματος. Και στις βολές, και στα δίποντα, και στα τρίποντα. Καλύτερος ο ΑΠΟΕΛ. Και στα rebound έχει ακριβώς τα διπλάσια, 20 με 10. Ένα περισσότερο λάθος για τους γαλατοκίτριους, τρεις περισσότερες ασίστ. Νομίζω τα νούμερα δείχνουν γιατί έχουμε αυτή την διαφορά των 20 πόντων μετά το τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το πρώτο ημίχρονο. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Τον που θα συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς, παιδιά των Special Olympics, και κοντά μας έχουμε για αυτή την διοργάνωση τον υπεύθυνο, τον κύριο Παναγίδη, που θα μας πει περισσότερα. Θα μας πει καταρχήν ποιες είναι οι βλέψεις της ομάδας και πού θα πάει η ομάδα των Special Olympics για να εκπροσωπήσει την Κύπρο μας. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα του ΑΠΟΕΛ για την ευγενή χειρονομία της να προσφέρει το γήπεδο για αυτή την μικρή διοργάνωση. Όπως ξέρετε, τα Special Olympics θα συμμετάσχουν στους επικείμενους πανευρωπαϊκούς αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Τουρκία από τις 26 μέχρι 31 Μαΐου. Η ομάδα προετοιμάζεται εντατικά με 2-3 φορές προπονήσεις την εβδομάδα. Έχουμε αρκετές βλέψεις. Έχουμε σαν στόχο κατάληψη ή του χρυσού ή του αργυρού μεταλλίου. Πιστεύω είναι πάρα πολύ εφικτή στόχη. Και ευελπιστούμε τα παιδιά θα δώσουν κάθε εκμάδα των δυνάμειών τους για αυτό το στόχο. Πάρα παιδιά συμβαδίζουν με τον αθλητισμό, επειδή βλέπουμε την διέξοδο τους μέσω του αθλητισμού και σίγουρα οι Παραολυμπιακοί αγώνες βοηθούν σε αυτόν τον τομέα, έτσι. Μάλιστα. Απλώς να διορθώσω ότι είναι Special Olympics, Παραολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι διαφορετικό. Σαν εμείς στα Special Olympics έχουμε σαν στόχο την κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική στέρηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και, όπως το είπατε κι εσείς, σωστά, είναι μία διέξοδος ώστε αυτά τα παιδιά να νιώσουν αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση στα όσα έχουν να προσφέρουν. Είναι ένα μέρος της κοινωνίας που πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι μας. Ασφαλέστατα. Είναι τα παιδιά αυτά, πρέπει να τους δώσει αυτή την ευκαιρία. Αν τους δώσει αυτή την ευκαιρία, να είστε σίγουροι ότι θα αποδείξουν ότι αξίζουν πάρα πολλά. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Παναγίδη Μάρη, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην προσπάθειά τους που γίνεται με αυτά τα παιδιά. Να δώσουμε συνέχεια στον Μάριο τον Χατζηστυλί πάνω, γιατί σε λίγο μπαίνουν και οι παίχτες για το τρίτο δεκάλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Βεβαίως, όποιο μεταλλείο και αν πάρουν, είτε το χρυσό είτε το αργυρό, όπως μας είπε ο κύριος Παναγίδης, που είναι ο στόχος, είτε και να μην πάρουν και να πάρουν μόνο διπλώματα ή και απλά να παίξουν, ό,τι και να συμβεί, αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές. Πιο μεγάλοι και από τους αποψινούς, πιο μεγάλοι και από όλες τις νίκες που έχουμε πετύχει όλοι μας. Αυτά τα παιδιά. Και μπράβο τους. Και νομίζω θα μας συγχωρεί και ο Νίκος Ολαμπρίας που δεν κάναμε αγωνιστικό ρεπορτάζ από πλευράς από ελ. Νομίζω και ο ίδιος μας αφήνει να κάνουμε, να σπαταλήσουμε όπως τον σπαταλήσαμε τον χρόνο μας για αυτό το πολύ διαφορετικό ρεπορτάζ για τους ειδικούς Ολυμπιακούς και την εκπροσώπη της Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Τουρκία τον Μάιο. Καλή επιτυχία. 58-38. Προηγείται ο ασπής ΑΠΟΕΛ της BMC ΑΕΚ μετά από 20 λεπτά αγώνα. Στον τρίτο και τελευταίο πρώιμη τελικό των play-off του προαθλήματος ο Παπανδρών πρώτης κατηγορίας. Ο νικητής πάει στα ημιτελικά και αντιμετωπίζει την πρωτεία σε ΑΕΚ ή τον Pizza Express Prime Tel Apollona. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στις νίκες. Ο ηττημένος τελειώνει η σεζόν και ξεκινά την προετοιμασία για την επόμενη. Το καλάθι, έχω την εντύπωση, δεν μετράει. Έχει δώσει όμως αντιαθλητικό ο Αντώνης ο Δημητρίου. Αντιαθλητικό φάουλ, τρίτο προσωπικό για τον Χάνσελ. Ο Ντάν θα χάσει την βολή. Η διαφορά παραμένει στους 20-58-38. 27-18 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. 31-20 το επιμέρου σκορ της δεύτερης περίοδου. Ουσιαστικά η δεύτερη περίοδος είναι που δημιουργεί την μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. 58-39 με την δεύτερη βολή από τον Τάν. Φαντούσης, σουτ τριών πόντων. Πάτησε γερά ο Φαντούσης. Δεν τα κατάφερε, το rebound είναι, μάλλον η μπάλα είναι για τον ΑΠΟΕΛ και όχι το rebound, γιατί από
τα χέρια του Κουπριγιάνοφ. Βγήκε έξω, ο παίκτης της ΑΕΚ πάτησε γραμμή. 9 και 10 για το τέλος της τρεις περίοδου. Η ΑΕΚ καλείται σε αυτή την περίοδο να κάνει την δική της διαφορά, γιατί πλέον στην τέταρτη θα είναι πάρα πολύ αργά. Έχουμε λάθος από τον Άιζακ Πέρτον, επιθετικό φάουλ στον Γρηγόρη Παντούρη. Ο Άιζακ Πέρτον που έχει μείνει στους 4 πόντους με 1 στα 6 δίποντα, ξανά η φάση, βλέπετε πόσο στήθηκε ωραία ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Και εδώ οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Μια μεγάλη σημαία, τραγουδούν. Η αλήθεια ότι η διοίκηση περίμενε περισσότερο κόσμο. Το παιχνίδι θεωρήθηκε και είναι κρίσιμο. Νομίζω ότι η εξέλιξη του, ενώ ο Γκαρσία δεν βάζει το καλάθι αλλά θα πάει στη γραμμή, νομίζω ότι η εξέλιξη σιγά σιγά θα κάνει τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ εκεί στον πάγκο να ανακουφιστούν και να ερεμήσουν, γιατί όταν η ΑΕΚ έκανε το 1-1 μαζεύτηκαν σύννεφα πάνω από το στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ. Από τη στιγμή που υπάρχει τρίτο παιχνίδι στον αθλητισμό έχουμε δει πολλά. Ήταν επόμενο να ανησυχήσουν. Φαίνεται όμως ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρουν οι Γαλατζοκίνδυνοι, εκτός και αν η ΑΕΚ μας επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη. Ποτέ δεν ξέρεις, είμαστε στους 20 πόντους διαφορά, 59-39. Εδώ βρήκε χώρο Κουπριγιάνο, αλλά η μπάλα είναι για την ΑΕΚ από το χέρι του Παντούρη, έχω την εντύπωση βγήκε. Να το σε δω. Κουπριγιάνο. Πέρτον προσπαθεί να ελευθερωθεί, θα βάλει το καλάθι. Επιτέλους μια προσπάθεια εύστοχη θα λέει από μέσα του ο Άιζακ Πέρτον. 59-41, διαφορά στους 18. Μισέτα έχει εισηγήσει από πίσω. Μισέτα για να δούμε πρώτα ο τρίποντο από τον Παντούρη. Ο Μισέτα εδώ παίρνει το επιθετικό rebound και βάζει ένα καλάθι. Μισέτα που είχε 35 πόντους στην Λάρνακα στο παιχνίδι της Δευτέρας και μόλις 4 στο πρώτο παιχνίδι. Σήμερα είναι στους 6. Ήταν ο μοναδικός διασωθέντας στην κακή βραδιά του ΑΠΟΕΛ την περασμένη Δευτέρα. Εδώ ο Χάρης ο Φαντούσης πέτυχε ένα καλάθι και έφτασε με τη σειρά του τους 8 πόντους, ενώ ετοιμάζει τον Ιάκο Παντελή. Εξαιρετική προσπάθεια από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, ασίστ από τον Μισέτα, τέγιωμα από τον Στίβεν Χάνσελ. 63-43. Για να δούμε, δεν θα μπορέσει να απαντήσει. Αν και είχε την ευκαιρία ο Μπέρτο να δεν έβαλε το καλάθι, θα πάει όμως στην γραμμή. Χάνουν πολλά εύκολα καλάθια οι παίκτες της ΑΕΚ και σε ένα παιχνίδι όπου μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχει πολυτέλεια για τέτοια πράγματα. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και εύστοχος στην επίθεση και να παίζεις και άμυνα. Η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει άμυνες, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της επανάληψης. Καλάθια που χάθηκαν και από το πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο, Μάριε, αφήνουν την ΑΕΚ πολύ πίσω στο σκορ. Είδαμε κάποιες προσπάθειες με παλικαρίσκια καλάθια να μπαίνουν για τους φιλοξενούμενους. Όμως το εύκολο καλάθι σήμερα δεν το έχει η ομάδα της ΑΕΚ και αυτό στερεί την δυνατότητα να είναι η ομάδα της Λάρνακας κοντά στο σκορ από το ΑΠΟΕΛ. Ένα άλλο στοιχείο που είχαμε δει την Δευτέρα στο παιχνίδι που πάλι κάναμε μαζί με αντίστροφους ρόλους ήταν το θέμα του ρυθμού, Άρη. Είδαμε την ΑΕΚ, για μένα κέρδισε το παιχνίδι καθαρά λόγω ρυθμού. Οι παίκτες της είχαν αυτοεπίθεση, τα καλάθια έμπαιναν, το πίστεψαν και συνέχισαν να είναι εύστοχοι και γι' αυτό το λόγο στο τέλος δίκαια, το τονίζουμε, πήρε την νίκη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που τώρα έχει την επίθεση, υπάρχει όμως λάθος, βήματα από τον Νταν που πήγε να τα βάλει με όλους και έκανε λάθος. 63-45 γλίστρισε. Και εδώ η κυρία Φαντόρπε με τον Φαντόρπε τον διάδοχο. Δεν χάνουν παιχνίδι, είναι πάντα στα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Είτε της καλαθόσφαιρας είτε του ποδοσφαίρου.
τι έχουμε εδώ, έχουμε time out που ζητάει ο Κυριάκος Γιαγκουλής. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί δεν τα πάει άσχημα η ομάδα του. Time out ζητάει ο Κυριάκος Γιαγκουλής, πάμε σε διάλειμμα. Πρόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ασπίς Αποέλ 63, BMC ΑΕΚ 45. Τρίτος προημιτελικός των play-off, προαθλήματος ΟΠΑΠ πρώτης κατηγορίας ανδρών. Πάμε να ακούσουμε τις οδηγίες του Κυριάκου Γιαγκουλή, Άρη. Θεωρώ πως αυτό το time out το πήρε ο Κυριάκος Γιαγκουλής για να προλάβει την χαλάρωση από τους παίχτες του. Θέλει να συνεχίσουν στο ίδιο tempo. Θέλει να συνεχίσουν να πιέζουν τους αντίπαλους καλαθοσφαιριστές. Θα δούμε μια ζώνη τώρα στην άμυνα του Αποέλ. Καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο στην επίθεση θέλει την κυκλοφορία, να συνεχίσει η κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες του Αποέλ. Για την ώρα πάντως ο Άιζακ Μπέρτον έβαλε καλάθι. Αν είναι να κάνει την επιστροφή η ΑΕΚ, θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα που έχει πετύχει 1-2 συνεχόμενα καλάθια. Τώρα έχασε το τρίποντο ο Τζόουνς, αλλά η μπάλα είναι για την ομάδα του Αποέλ. Αφού δεν μπόρεσαν να πάρουν το rebound από τα χέρια του Νταν. Βγήκε η μπάλα και υπάρχει και ανανέωση του χρόνου. Νέα επίθεση λοιπόν ο Ζωάζο Κίτρινος. Γουίλερ, Μισέτα, ήρθε σαν τρέιλερ και βάλει μπάλα στο καλάθι. 65-47, πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα από ΕΛ. Στους 18 η διαφορά. Μπέρτον, Φαντούσης. Πήγε προς τα μέσα, ωραία προσπάθεια από τον Χάριτο Φαντούση που σε αυτή την σειρά κάνει εξαιρετικά παιχνίδια. Και αν μη τι άλλο δείχνει ότι είναι εδώ ο Χάρης ο Φαντούσης. Και θα διεκδίκησει και αυτός μία θέση στο ρόστερ της εθνικής μας ομάδας. Μισέτα. Κάτω από το καλάθι ο Γουίλερ σαν σέντερ. Παντελή στο rebound. 65-49. Φάουλ από τον Πάνο Σερδάρη που πέρασε στο παιχνίδι. Η διαφορά έπαιζε στους 16. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Παντελή. Πέρασε ο Παντελή, δεν μπόρεσε να σουτάρει. Έδωσε στον Ταν. Ελεύθερος έμεινε ο Φαντούσης. Άστοχο το τρίποντο. Πολύ ψηλά ο Τζόουνς πήρε το rebound. Ο Γουίλερ. Ο Γουίλερ πήγε να πάρει φάουλ από τον Μπέρτον. Δεν τα κατάφερε. Τελικά πήρε φάουλ, αλλά από τον Φαντούση που δείχνει να έχει τραυματιστεί. Είναι στο έδαφος, έξω από το γήπεδο. Σηκώνει αμέσως τον Κουπριγιάνοφ ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Πάνε εκεί κοντά οι άνθρωποι της ΑΕΚ για να δουν τι έχει συμβεί στον Χάριτο Φαντούση. Πάει εκεί κοντά και ο Άρης να μας ενημερώσει. Ελπίζουμε πραγματικά να μην έχει κάτι ο Χάρης. Μόλις πριν λίγο λέγαμε ότι κάνει καλή σειρά. Για να δούμε εδώ τι έγινε. Είδαμε την φάση, ο Χάρης ο Φαντούσης που σηκώστηκε, δίνει το χέρι και στον Γουίλερ, δείγμα του ότι ό,τι έγινε, για ό,τι έγινε μάλλον δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Ο Φαντούσης που πήγε πάντως στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες και λογικά θα επιστρέψει σύντομα. Γουίλερ. Πέρασε εντυπωσιακά ο Γουίλερ και φτάνει στο καλάθι. Σε μεγάλη βραδιά και ο Αμερικανός 67-49 με τον Γουίλερ να φτάνει τους 19 πόντους και να είναι έναν πίσω από τον Γκαρσία. Η διαφορά στους 18, φάουλ από τον Γουίλερ. Φάουλ από τον Γουίλερ νούμερο 2 για τον Αμερικανό. Υπενθυμίζουμε ακριβώς ότι 4 φάουλ έχουν εδώ και ώρα ο Χάνσελ και από τις αρχές της δευτέρης περίοδου ο Μπάτσα Ραντούνοβιτς. Κάντιτς. Έκανε λάθος, έκανε καλή αμήνα ο Μισέτα και δίνει ευκαιρία στον Τζόουνς να βγει στον ευνηδιασμό, να μην μπορεί όμως να τελειώσει. Έπαιξε βόλεϊ εκεί ο Μπέρτον, έδωσε την μπάλα στον Παντελή. Τρίποντο από τον Ιάκωβο Παντελή. 67-52. Η ΑΕΚ μειώνει στους 15. Το παλεύει πάντως,
η φιλοξενούμενη ομάδα. Λάθος από τον Wheeler. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Για να δούμε αν θα καταφέρει να χώσει τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ, που πάντως διατηρούν μια διαφορά ασφαλείας. Οι 15 πόντοι δεν είναι λίγοι. Ο ΑΠΟΕΛ που παίζει στην έδρα του, μπροστά στον κόσμο του, έχει το προβάδισμα, το οποίο όμως μειώνεται και πάει στους 13-67-54. Κάποιες συστάσεις τώρα από τον Αντώνη Δημητρίου στον Άιζακ Πέρτον, αν είδα καλά. Ετοιμάζει τον Γκαρσία ο Κυριάκος ο Ιαγκουλής. Βλέποντα τα, σημειώνονται και πολλά καλάθια μέσα στη ρακέτα. Άστοχο το τρίποντο από τον Wheeler, rebound. Μπάλα πήγε και βρήκε τον Νταν. Η ΑΕΚ μπορεί να μειώσει ακόμα και στους 10 αν πετύχει τρίποντο. Για να δούμε. Νταν σου τριών πόντων, άστοχο. Πολύ ψηλά ο Μπέρτον, δεν μπορεί όμως να πάρει το rebound. Ο Wheeler τρέχει. Σερδάρης δεν έμεινε ελεύθερος για να κάνει το τρίποντο. Παντούρης, Wheeler, και θα πάει σε control επίθεση ο ΑΠΟΕΛ. Έρχεται ο Jones, θα πετύχει πολύ όμορφο καλάθι. Έδειξε την αθλητικότητα του εδώ ο Jones και έκανε το σκορ 69-54, ξανά στους 15 διαφορά. Άρη, παρακολουθούμε νομίζω το καλύτερο δεκάλεπτο από τα τρία από πλευράς θεάματος. Είναι γρήγορο μπάσκετ, Μάριε, και από τις δύο ομάδες. Το ΑΠΟΕΛ έχει μια διαφορά, αλλά και η ΑΕΚ έχει τα τελευταία λεπτά μειώσει αυτή την ψαλίδα των 20 και κάτι πόντων που είχε πριν λίγο το ΑΠΟΕΛ. Κάπως έπεσε η διαφορά, τώρα είναι στους 15 και στην επίθεση η ομάδα της Λάρνακας. Και είναι και παιχνίδι για το οποίο κανένας δεν θα δικούσε τις δύο ομάδες αν έδιναν όλο το βάρος στη σκοπιμότητα, γιατί εάν ο χαμένος χάνεται, ο θάνατος στη ζωή μου, όλα αυτά τα οποία είπαμε από το ξεκίνημα. Σαφώς. Και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Εντάξει, περισσότερη ομάδα του ΑΠΟΕΛ έχει το άγχος. Ένα άγχος που βλέπουμε να φεύγει σιγά σιγά, καθώς μεγάλωσε η διαφορά, κυρίως μετά το δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ δίνει την τελευταία της προσπάθεια προκειμένου να επανέλθει. Θα δούμε αν στις αρχές κυρίως του τετάρτου δεκαλέπτου μπορέσει να ανακάψει ο Μάτζης Λάρνακας ή αν το ΑΠΟΕΛ θα πάρει το δεύτερο βροσφυλλο αγώνα και θα περιμένει τον αντίπαλό του. Και ο λόγος που το είχα τονίσει βεβαίως είναι γιατί αντίθετα με αυτό που είπαμε, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει πολύ ωραίο θέαμα από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Και υπάρχει και ένα Τζόρτζον Γκαρσία, ο οποίος όποτε είναι στο παρκέ αναλαμβάνει δράση. 9 στις 10 προσπάθειες, 22 πόντους, 7 rebound, 4 στις 7 ελεύθερες βολές, 71-55 διαφορά στους 16. Κοντάν, τρίποντα από τον Κάντιτς, άστοχο, πολύ ψηλά για άλλη μια φορά ο Τζόνς. Ο Τζόνς που ενώ διαμαρτυρήθηκε για παράβαση 24 δευτερολέπτων ο Κυριάκος Ιαγκουλής. Ο Τζόνς που μπορεί να μην είναι ο πιο ψηλός παίκτης, είναι όμως πολύ αθλητικός, πηδάει πάρα πολύ ψηλά. Εδώ έχουμε τρίποντο από τον Μισέτα, η διαφορά στους 19-74-55, σιγά σιγά. Νομίζω η πλάστιγκα αρχίζει να γέρνει προς την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε φάουλ που καταλογίζει ο Ελισσίος Χριστοδούλου στο νούμερο 8, όπως καταλογίζει τον Jones. Εδώ και ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Νομίζω θα πάμε σε time out, και όταν επανέλθουμε θα συνεχίσουμε. Είτε ο ΑΠΟΕΛ και έχει βάλει βεβαίως τις βάσεις για να πάρει την δεύτερη νίκη απέναντι στην BMC ΑΕΚ και να πάει στα ημιτελικά των play-off, εκεί όπου θα έχει πλεονέκτημα έδρας απέναντι είτε στην πρωτεία ΣΕΚΑΕΛ είτε στον Pizza Express Απόλλωνα. 74-55 και πάμε στον Άρη Κυριάκου για τα νέα από τους πάγκους. Περισσότερο pressing και ελεύθερες επιλογές, Μάριε. Σε αυτά αναλώθηκε ο κύριος Μιχαήλ και αυτά είπε κατά τη διάρκεια του time-out του. Φυσικά το έργο της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εάν η ΑΕΚ καταφέρει σήμερα να φύγει η νικήτρια από τον Λευκό, θα μιλάμε για ένα μεγάλο θαύμα, αθλητικό θαύμα. Χάνει με 18 πόντους και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό
της τρίτης περίοδου. Wheeler. Άλλη μια εξαιρετική προσπάθεια από τον Wheeler που έβγαλε ελεύθερο τον Γρηγόρη Παντούρη. Wheeler που τα κάνει όλα, είναι παίκτης κλειδί για τον Αποέλ στα ημιτελικά. Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα. Εδώ έχουμε άλλη μια καλή άμυνα πάνω στον Άιζακ Μπέρτον, ο Wheeler. Για να δούμε λίγο τα στατιστικά του. Είναι στους 19 πόντους με 2 στις 2 βολές, 1 στα 3 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα, αλλά το πιο σημαντικό, Άρη, και θέλω να σχολιάσω πάνω σε αυτό, 7 assist, σημαίνει το λιγότερο 14 πόντι για τους συμπαίκτες του. Παίχτης ρολίστας, Μάριε, κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο ο Wheeler, καθοδηγεί με μαεστρία την ομάδα του Αποέλ, τον είδαμε και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να κάνει ό,τι θέλει και όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα του Αποέλ, ήταν παρόν, γι' αυτό και το Αποέλ τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Και γι' αυτό απόψε έχει και 23 πόντους διαφορά, 79-56 στο 30, μείνετε μαζί μας για το τελευταίο δεκαλεπτό. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, 79-56 στους 23 η διαφορά και απομένουν 10 λεπτά για να σφραγιστεί και τυπικά η πρόκριση του ασπίς Αποέλ στην τετράδα των play-off, εκτός βεβαίως και αν έχουν άλλη άποψη οι καλοσφαιριστές της ΑΕΚ, κάτι το οποίο προσωπικά, Άρη, θεωρώ από δύσκολο μέχρι ακατόρθωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μάριε, ας μην γελιόμαστε. Είδαμε διαφορές να τρώγονται, θα το έλεγα, να μειώνονται, εντάξει, αλλά νομίζω σήμερα έχει πολύ δύσκολο έργο η ΑΕΚ. Από τη στιγμή που δεν πέτυχε τα εύκολα καλάθια, θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει σε ένα τέτοιο παιχνίδι σε μια καυτή έδρα όπως είναι αυτή του Αποέλ. Δημιουργείται ατμόσφαιρα στο Λευκόθεο και νομίζω πως πολύ δύσκολα το Αποέλ σήμερα χάνει την νίκη. Ο Γκαρσία έκλεψε την μπάλα, προσπάθησε να τελειώσει ο ίδιος. Έχω την εντύπωση ήθελε κάρφωμα εδώ ο Γκαρσία για να πάει εκεί και στην κερκίδα, κάτι που συνηθίζει. Δεν τα κατάφερε, θα πάει όμως στη γραμμή. Γκαρσία με 22 πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Ό,τι και να συμβεί, ενώ ξαναείδαμε το φάουλ στον Τζόρτζο Γκαρσία, ό,τι και να συμβεί, η ΑΕΚ θα χειροκροτηθεί για την μεγάλη της προσπάθεια, την παρουσία της στο φετινό πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, που να μην ξεχνάμε ότι σε νεκρό χρόνο απέναντι στην Ομόνια είχε την ευκαιρία να πάρει την νίκη, αλλά ήταν άστοχος ο Παντελή. Σε μία από τις δύο βολές, το παιχνίδι πήγε στην παράταση, η Ομόνια κέρδισε, τερμάτισε αυτή στην πέμπτη θέση της κανονικής περίοδου, έπαιξε με την ΕΘΑ, την απέκλεισε και η Ομόνια είναι στην ημιτελική φάση. Για να δούμε ένα τρίποντο από τον Παντελή, είναι άστοχο. Η Ομόνια που θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρα στον Κεραυνό Στροβόλου, ο Κεραυνός που εδώ και λίγο καιρό δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις αφού τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο και ως εκ τούτου δεν είχε αγώνες σε αυτή την φάση. Η ομάδα του Στροβόλου που πήγε στην Ισραήλ για μια μίνι προετοιμασία επέστρεψε αυτές τις μέρες και προετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι με την Ομόνια και Άρη, αν δεν κάνω λάθος, έχουν οριστεί οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης. Ναι, που είναι την τρίτη, Μάριε, και θα είναι ζωντανοί και οι δύο αγώνες, η ημιτελική. Ο ένας αγώνας, φυσικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι αντιπάλοι. Θα κάνουμε πρόβλεψη, Μάριε. Εντάξει, πρέπει να φέρει τα κάτω πάνω ο Απόλλωνας απέναντι στην ΑΕΛ. Απλά να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΛ κέρδισε με 72 πόντους διαφορά και ο Απόλλωνας θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι χωρίς ξένους. Νομίζω τώρα είναι λίγο ουτοπία να πιστεύουμε ότι ο Απόλλωνας μπορεί με την εθνική να κερδίσει δύο φορές κιόλας την ΑΕΛ και να τη στερήσει τη συμμετοχή την πέντε φορές συνεχόμενες πρωταθλήτρια ΑΕΛ και να την αποκλείσει από τη συμμετοχή. Για να βλέπει, ρε. Εδώ και λίγη ώρα δεν κάνουμε περιγραφή, είναι καλό να δούμε τι συμβαίνει γενικότερα στο πρωτάθλημα, αφού το παιχνίδι φαίνεται να έχει κρυθεί, η διαφορά είναι στους 24, 8 και 35 για το τέλος της αναμέτρησης. Να υπενθυμίσουμε πως τέλειωσε η κανονική περίοδος, τέλειωσε με τον Κεραυνό πρωτοπόρο
15 νίκες, 1 ήττα. Στις 14 νίκες, 2 ήττες, δεύτερος ο Αποέλ. Αυτή η συγκομιδή του έφερε η αντίπαλο την BMC ΑΕΚ, την οποία φαίνεται να κερδίζει με 2-1 στις νίκες. Από εκεί πέρα είχαμε την πρωτεία σε ΚΑΕΛ, 12 νίκες, 4 ήττες, τρίτη θέση στην κανονική περίοδο. Οι αναμετρήσεις απέναντι στον Pizza Express Απόλλωνα, Pizza Express Prime Tel Απόλλωνα για να είμαστε πιο σωστοί, στην αρχή θεωρήθηκαν ντέρπι όπως έπρεπε να είναι. Η ομάδα του Απόλλωνα όμως κακώς, και το τονίζουμε, αποδέσμευσε τους ξένους της, έμεινε χωρίς ξένους, ουσιαστικά ψήνωσε τα χέρια απέναντι στην ΑΕΛ πριν καν ξεκινήσουν οι μεταξύ τους αναμετρήσεις. Και ήταν λογική αυτή η διαφορά των 72 πόντων του πρώτου παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα είχαμε θεωρητικά ισορροπημένο ζευγάρι ανάμεσα στην Ίντερ Κολεγιέθα και την Χασάπης Ομόνια στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Η Ομόνια δεν υπήρχε εκεί πλεονέκτημα έδρας. Θεωρητικά το είχε η Έθα, αλλά έπαιζε, μοιράζεται μάλλον το ελευθερία με την Ομόνια. Η Ομόνια κέρδισε και τα δύο παιχνίδια και είναι αυτή που θα πάει στην τετράδα και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Κεραυνό Cyprus College. Η ομάδα του Αποέλ με 8 λεπτά να απομένουν προηγείται με 80-59. Νομίζω σιγά σιγά θα δούμε ελεύθερο μπάσκετ από τους παίκτες των δύο ομάδων. Οι φίλοι του Αποέλ θα αρχίσουν να ενδιαφέρονται κυρίως για το αν θέλει η ομάδα τους θα φτάσει τους 100 πόντους. 83-59. Μια σεζόν, Άρη, στην οποία λίγο πριν ξεκινήσουν τα ημιτελικά, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στα πράγματα που μας εντυπωσίασαν. Εγώ θα σταθώ σε δύο πράγματα που έχουν κοινή ομάδα. Και είναι η Ίντερ Κολεγιέθα, η οποία πήγε στον τελικό του κυπέλλου, κατάφερε να τερματίσει στην τέταρτη θέση της κανονικής περίοδου. Θα προσθέσω όμως και την Χασάπης Ομόνια, το δικαιούται, διότι βρέθηκε στην ημιτελική φάση για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και είναι πολύ σημαντικό. Ενώ πέτυχε ένα εύκολο, το έκανε δύσκολο το καλάθι ο Ιάκος Παντελή, τελικά πέτυχε στο rebound το καλάθι ο Άιζακ Μπέρτορ. Συμφωνώ μαζί σου, Μάριε, οι δύο ομάδες που ήταν κατά κύριο λόγο οι καλές εισαγωγικά εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Η Ίντερ Κολεγιέθα, με συγχωρείτε, ήταν η ομάδα που προσέφερε μεγάλη έκπληξη στους φίλους του αθλήματος, καθώς μια ομάδα που, αν θυμόμαστε καλά πώς ξεκίνησε, με ποια δεδομένα ξεκίνησε την αρχή της χρονιάς και πώς έμεινε στην κατηγορία, και ακολούθως με τον Κυριάκο Γιαγκουλή που τώρα βρίσκεται στον πάγκο του Αποέλ να φεύγει από την ομάδα της Εγκομής και να αναλαμβάνει ο Κυριάκος Αδάμου, ο νεαρός τεχνικός. Εκθιάσαμε την συνεισφορά του στον σύλλογο της Εγκομής και η ΕΘΑ πήγε μέχρι τον τελικό, επάλεψε ως ίσο προς ίσον απέναντι στην ΑΕΛ, δεν τα κατάφερε, όμως αξίζει το χειροκρότημα όλων μας με την προσπάθειά της τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε κύπελλο. Στο πρωτάθλημα τελικά έμεινε έξω από την Χασάπης Ομόνια, όμως μπορούμε να επικροτήσουμε την προσπάθεια των παιχτών του Κυριάκου Αδάμου και τον προπονητή της ΕΘΑ για την προσπάθειά τους στην φέτινη περίοδο. Ο Τζότζον Γκαρσία με ένα καλάθι που πέτυχε προηγουμένως είναι για τα καλά πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης με 25, με 10 στις 11 ο Τζότζον Γκαρσία, που τώρα φεύγει από το παιχνίδι και δέχεται το χειροκρότημα από τον κόσμο του Αποέλ. Σπουδαία παρουσία για τον Τζότζον Γκαρσία, ένας πραγματικός ηγέτης, δέχεται τα συγχαρητήρια και από τους ανθρώπους του Αποέλ εκεί στον πάγκο. 87-63 η διαφορά στους 24. Τζότζον Γκαρσία με 25 πόντους, 7 rebound, ένα λάθος, ένα κλέψιμο. Αυτός είναι ο απολογισμός του και τώρα θα αποθεωθεί από τον κόσμο του Αποέλ, που λέει ρυθμικά το όνομά του. Γκαρσία
θα έχει να δώσει πολλές μάχες εκεί κάτω από τα καλάθια, Άρη, απέναντι στον Ράντολ. Τώρα στα ημιτελικά απέναντι με την ΑΕΛ, έτσι. Ο Τζότζο Γκαρσία απολαμβάνει την λατρεία των φίλων του ΑΠΟΕΛ. Κατά δεύτερο λόγο θα δούμε αρχής γερογμένης από την Τρίτη την προσπάθεια του Τζότζο Γκαρσία απέναντι στην ΑΕΛ. Γκαρσία που του αρέσουν αυτά, παίζει πολύ με τον κόσμο. Είναι παίχτης που ανεβάζει τον κόσμο και συμμετέχει στις εκδηλώσεις του ακόμα και όταν παίζει στο παιχνίδι, όταν είναι στο παρκέ, με τον τρόπο του. Με αυτά και με αυτά η διαφορά έχει πάει στους 26. Ο χρόνος που απομένει είναι τυπικός για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και να ανακηρυχτεί ο τελικός νικητής. Χάρης Φαντούσης αστοχή, η μπάλα είναι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Να είστε σίγουροι ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα δώσουμε λόγο και στις δύο ομάδες, και στους νικητές, αλλά και στους ηττημένους, οι οποίοι δεν πρέπει να αισθάνονται και πολύ ηττημένοι. Από το πρώτο παιχνίδι έλεγε ο Μιχάλης ο Μιχαήλ ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ευχαριστημένη εδώ που έφτασε, ενώ βλέπουμε ότι θα περάσει σιγά σιγά και τους μικρούς. Ο Μιχάλης Μιχαήλ στον πάγκο έχει καθίσει δίπλα στην γραμματεία, στην καρέκλα ο νεαρός ο Χαραλάμπους. Σιγά σιγά θα διάσει τον πάγκο του λογικά και ο Κυριάκος ο Αγγουλής. Να δούμε την επόμενη γενιά του κυπριακού μπάσκετ, για την οποία Άρη ανησυχούμε πολύ με όλους αυτούς τους ξένους και τους κοινοδικούς. Το είπαμε πολλές φορές στις μεταδόσεις μας, Μάριε, πως χρειάζεται νέο ένα, το νέο αίμα. Η κυπριακή καλαθόσφαιρα, χώρια ταλέντα, καλαθοσφαιριστές που θα κοσμήσουν με την παρουσία τους τόσο το πρωτάθλημα μας, όσο και την εθνική που τόσο πολύ τους χρειάζεται. Να τόσο μικρός ο Χαραλάμπους, περνάει στο παιχνίδι. Φέδρος Χαραλάμπους με το νούμερο 8, ενώ θα περάσει μετά από πάρα πολύ ώρα και ο Σιμούνοβιτς. Έφυγε ο Μισέτα για τον ΑΠΟΕΛ, πέρασε ξανά ο Ραντούνοβιτς, έχει να παίξει ο Ραντούνοβιτς από τις αρχές της δεύτερης περίοδου. Συμπλήρωσε κοντά στα 15 αγωνιστικά λεπτά εκτός αγώνα, περισσότερα, 25, προλογούμαστε. 92-65 από τον Γρηγόρη Παντούρη. Παντούρης είναι στους 8 ποντούς με ένα στα 2 τρίποντα, μία στις 2 βολές και τώρα στους 9. 80-93-65 το σκορ, 3,5 λεπτά για το τέλος. Σηκώνει νεαρούς και ο Κυριάκος ο Γιαγκουλής. Ο κόσμος του από ελτραγουδά, το παιχνίδι έχει κρυθεί. Κουπριάνοφ, Παντελή. Τρίποντα από τα 7,5 μέτρα από τον Ιάκωβο τον Παντελή. Πήρε το ριμπάνο τον Κουζαπάς. Σιμούνοβιτς, εύκολο καλάθι. Δεν κάνουν φάουλ οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ, δεν υπάρχει λόγος. 93-67 η διαφορά στους 26. 3 λεπτά ακριβώς για το τέλος. Ο Λοπάτκα, ο Σερδάρης, ο Ραντούνοβιτς, ο Παντούρης και ο Χάνσελ είναι στο παρκέ για τους γαλαζοκίτρινους. Ο Παντελή κρατάει τον σχεδόν διπλάσιο του Λοπάτκα να μην πέσει στο έδαφος. Υπάρχει αλλαγή για την ομάδα ΑΠΟΕΛ. Μπαίνει στο παιχνίδι με τον αριθμό 13 ο Σοκράτης Σοκράτους. Υπάρχει άλλος ένας νεαρός στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ, είναι ο Λούις Νικολάου. Ενώ από πλευράς ΑΕΚ είναι και ο Ανδρέας Ολευκαρίδης. 2:46 για το τέλος. Ο Ιάκωβος Παντελή χαμογελαστός κατεβάζει την μπάλα. Είπαμε, οι παίχτες της ΑΕΚ πλέον, ό,τι και αν συμβεί, είναι ανάμεσα στους νικητές
διακριθέντες της περίοδου. Έχασε το τρίποντο ο Χαραλάμπους, ο Σερδάρης. Φιλοδοξεί μετά από αρκετά χρόνια να ξανασηκώσει τον τίτλο του προαθλήματος με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Εδώ έχουμε ασίστ από τον Σοκράτους και τρίποντο από τον Χάλσεφ. 96-67. Παντελή. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους πόντους. Έχουμε 4 παίχτες από πλευράς ΑΕΚ με διψήφιο αριθμό πόντων. 10 ο Φαντούσης. Άλλη μια καλή βραδιά τον Φαντούση που έχει 4 ασίστ. Δεν είναι στο παιχνίδι, έχει τραυματιστεί. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του, απλά για να μην ανησυχήσουν κάποιοι. Ο Κάντιτς είναι στους 16 πόντους, 12 ο Παντελή, 12 ο Άιζακ πέφτει από πλευράς από ΕΛ. 5 παίχτες με διψήφιο αριθμό, στους 25 κορυφαίος ή μάλλον έκτον κορυφαίο, ο Γκαρσία. Από εκεί πέρα 21 πόντους ο Γουίλερ, ο οποίος έδωσε και 8 ασίστ. Και από 11 πόντους έχουμε, για να δούμε πρώτα την προσπάθεια του Λοπάτκα που είναι άστοχη, από 11 πόντους έχουμε τους Χάνσελ, Μισέτα και Τζόνς. Παντελή, Κουπριγιάνοφ, την μπάλα παραλίγο να μπει από, από κάτω προς τα πάνω. Τελικά μπήκε το καλάθι για την ΑΕΚ, 97-69, 1-25. Επλέον Άρη, ποιος είναι ο στόχος του Αποέλ? Τρίποντο για να πάει στους 100 πόντους. 100 πόντι, θα το θέλει και ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Λοπάτκα θα το πετύχει? Όχι. Ήταν άστοχο και κακό αυτό το τρίποντο. Θα το ψάξουν πάντως οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Πολύ λίγη σημασία έχει, είναι η αλήθεια. 1-10 για το τέλος. Ιάκωβος Παντελή δοκιμάζει αυτός το τρίποντο. Δεν θα το πετύχει. Πήρε το ριμπάουντ ο Λοπάτκα. Ο Χάνσελ πέρασε έστω και κάπως ανορθόδοξα. Ψάχνουν τρίποντο οι παίχτες από ΕΛ. Για να δούμε ο Σοκράτους, δεν θα το βάλει ούτε αυτός. Μάζεψε το ριμπάουντ ο Κουπριγιάνοφ. Διαγωνισμός τρίποντων από τους παίχτες από ΕΛ που θέλουν τους 100. Κουπριγιάνοφ, Σιμούνοβιτς, 97-71. Πέρασε τους 70 η ΑΕΚ. Χάνσελ. Τρίαντα δευτερόλεπτα, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην Πρωτέα ΣΕΚΑΕΛ ή στον Pizza Express Primetel Απόλλωνα. Σειρά που βεβαίως δεν έχει φαβορί. Ο ΑΠΟΕΛ έχει το πλεονέκτημα έδρας, αναμένουμε καλά παιχνίδια, θα μεταδοθεί το πρώτο παιχνίδι. Τέλος του παιχνιδιού, 97-73, ο Ασπής ΑΠΟΕΛ συνεχίζει στα ημιτελικά. Η BMC ΑΕΚ είναι εκτός πρωταθλήματος, είναι εκτός όμως έχοντας διανύσει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. 97-73, 2-1 κερδίζει ο ΑΠΟΕΛ την ΑΕΚ και προκρίνεται στην τετράδα. Δίκαιη νίκη για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ που είχε σε πολύ μεγάλη μέρα τον Γκαρσία με 25 πόντους, σε εξίσου μεγάλη μέρα τον Γουίλερ με 21 και 8 ασίστ. Οι καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων συγχάρισαν αλλήλους. Οι παίκτες της ΑΕΚ αποχωρούν. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ θα πάνε στο κέντρο και θα αποθεωθούν τώρα από τον κόσμο τους. Οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν επιστρέψει και αυτοί στο γήπεδο για να φωνάξουν για τελευταία φορά ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Εκεί κοντά είναι ο Μιχάλης ο Μιχαήλ που βλέπετε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Η σεζόν για την ΑΕΚ τελειώνει. Ο προπονητής της ομάδας λέει τα τελευταία λόγια στους καλοσφαιριστές του. Δείτε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα, έτσι πρέπει να φεύγουν οι τιμένοι από το γήπεδο.
με ψηλά το κεφάλι και περήφανοι. Και νομίζω έτσι φεύγουν. Άρη, ο λόγος σε σένα, έχεις δίπλα σου από ό,τι βλέπω τον Πάνο Σερδάρη. Πάνο, μεγάλη επιτυχία για το ΑΠΟΕΛ. Τελικά πάει στα ημιτελικά, αν και με καθυστέρηση ενός αγώνα. Ναι, εντάξει, το μυαλό μας είχα πει και την άλλη φορά, ορισμένων παιχτών ήταν στα παιχνίδια με την ΑΕΛ. Γι' αυτό και δεν μπήκαμε σοβαροί όπως έπρεπε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, χάσαμε. Ήρθαμε εδώ πέρα, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και απλά προχωράμε. Αρχής γεγονωμένης από την Τρίτη, το ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει να πάρει την πρώτη του νίκη και να γίνει αυτό το φαβορί να καλύψει την έδρα του που πήρε από την κανονική περίοδο και να συνεχίσει με νίκη στα play-offs. Κοίταξε, σίγουρα το πρώτο παιχνίδι αυτής της σειράς τώρα που έρχεται είναι πολύ σημαντικό για μας. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε, παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να κρατήσουμε το πλεονέκτημα. Γι' αυτό και το λόγο και μόνο θέλω να καλέσω όλους τους φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο, να μας πρόξουν ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε για τα επόμενα. Θεωρείς πως το πρώτο παιχνίδι είναι το ψυχολογικό αβαντάζ για την ομάδα σου? Σίγουρα, ξέρεις, άμα το πρώτο παιχνίδι το χάσεις, πηγαίνεις, χάνεις αυτόματα το πλεονέκτημα έδρας και πηγαίνεις μέσα σε μια καυτή έδρα όπως είναι της ΑΕΛ και πρέπει να το ξαναπάρεις πίσω, πράγμα που είναι δύσκολο, έτσι, ας μην κρυβόμαστε. Γι' αυτό το λόγο λέω, το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο και πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άρη. Κράτησα τον Μιχάλη τον Μιχαήλ, είναι εκεί δίπλα, να μας πει όχι μόνο για το απόψινο παιχνίδι, αυτό μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μας κάνει τον απολογισμό για τη σεζόν που τέγιωσε πριν από λίγα λεπτά για την ΑΕΚ. Δεν θα ρωτήσουμε για ήττα, κάπου λίγο πολύ το ξέραμε. Ο απολογισμός της φετινής σεζόν από τον τεχνικό της ΑΕΚ νομίζω ενδιαφέρει τον κάθε ενδιαφερόμενο του καλαθοσφαιρικού χώρου στην Κύπρο. Να πούμε ότι καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τους εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Για μας σήμερα δεν γίνει το πρωτάθλημα. Γενικά, κρίνοντας τη φετινή περίοδο, πιστεύω ότι πήγαμε αρκετά καλά για ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία. Χρειαζόμασταν οι παίχτες μας, αλλά και εγώ μετά από μακράν αποχή από το γήπεδο, χρειαζόμασταν αυτή την εμπειρία. Πιστεύω ότι όχι, πιστεύω, να είστε σίγουροι του χρόνου η ΑΕΚ θα είναι πολύ καλύτερη. Θα στέκεται πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά όπως πιστεύω στάθηκε και σήμερα σε μεγάλο διάστημα, αλλά όχι αυτόν που έπρεπε για να διεκδικήσει το παιχνίδι. Και με τα λόγια του αισιόδοξα του τεχνικού της ΑΕΚ, Μάρια, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ερώτηση. Νομίζω καλύψαμε, υπερκαλύψαμε το ρεπορτάζ και από την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν ξέρω αν έχει να μας συμπληρώσει κάτι άλλο ο τεχνικός της ΑΕΚ. Σχετικά με την συνέχεια, μία πρόβλεψη για το συνέχεια το play-off. Σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο η έδρα όσον αφορά τον αγώνα από ΑΕΛ. Πιστεύω ότι θα κερδίσει το ΑΠΟΕΛ λόγω έδρας, θα περάσει την επόμενη φάση. Αυτό που έχω να ευχηθώ στην ΑΕΛ είναι να πάρει το ευρωπαϊκό για μας, για εκείνους και για όλη την Κύπρο που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Τι να πω, σαν πληρέστερη ομάδα θεωρώ τον κεραυνό αυτή τη στιγμή. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχαήλ. Αυτά ήταν τα λόγια από τον τεχνικό της ομάδας της Λάρνακας. Έχουμε πίσω μας. Είναι ο κύριος Ιωάννου Άρη, να μας πει μια κουβέντα. Να μας πει και ο κύριος Γιάννος Ιωάννου την άποψή του σχετικά με τις εμφανίσεις του ΑΠΟΕΛ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και στην πρώτη αγωνιστική των play-offs. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στα ημιτελικά. Σίγουρα αναλογιστήκαμε να πώς ξεκινήσαμε τη φετινή αγωνιστική χρονιά με τα χίλια τόσα προβλήματα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Νομίζω το γεγονός ότι τερμαρίσαμε στη δεύτερη θέση στη regular season ήταν κάτι το οποίο μας ικανοποίησε αρκετά. Παίξαμε νομίζω καλύτερα από την ΑΕΚ, δίκαια προκριθήκαμε στην ημιτελική φάση. Με διάρκεια θέλει την κακή εμφάνιση της Δευτέρας στο Κίτιον. Νομίζω όμως σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία η ομάδα να πάρει κάποια περισσότερα λεπτά συμμετοχής, να βρεθούν οι παίχτες μεταξύ τους για να είμαστε περισσότερο έτοιμοι για τον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΛ. Και ελπίζω ότι με τη συμπεράσταση του κόσμου μας θα καταφέρουμε το ακατόρθωτο, διότι αν κανένας μιλούσε να βρεθεί το ΑΠΟΕΛ στην ημιτελική φάση και να διεκδικάμε αξιώσεις στην πρόκληση των τελικών που είχαμε την έναρξη της φετινής περίοδου, νομίζω θα ήταν
εκτός πραγματικότητας, τα καταφέραμε και ελπίζω ότι αυτός ο κόσμος, ο οποίος πάντοτε στο πλευρό μας, θα βρεθεί αθρός την Τρίτη με την άξιση των συμμετρικής φάσης και ας πρόξει την ομάδα για να πάρει το Ρόσφιλο αγώνα. Και από εκεί και πέρα αισιοδοξείτε. Εμείς βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τον αγώνα της Τρίτης και αν κάνουμε έναν καλό ξεκίνημα, όλα είναι πιθανά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ιωάννου εκ μέρους της γηπεδούχου ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Αυτά νομίζω, Μάριε, είναι. Υπερκαλύψαμε το ρεπορτάζ και από τις δύο ομάδες. Ο λόγος σε σένα να τελειώσουμε τα στατιστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Πάμε να δούμε τα στατιστικά της σημερινής αναμέτρησης που έφερε τον ΑΠΟΕΛ στην τετράδα των play-off. Βλέπετε το σκορ 97-73. Βλέπετε την υπεροχή του ΑΠΟΕΛ σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Τόσο στο σκοράρισμα όσο και στα rebound. Ακριβώς τα ίδια λάθη. Περισσότερες και οι assist για την ομάδα ΑΠΟΕΛ. Δίκαια είναι η νικήτρια ομάδα ΑΠΟΕΛ και νομίζω σιγά σιγά να τα μαζεύουμε κι εμείς, γιατί έχουν μπει στο γήπεδο για προθέρμανση οι παίχτες της Σαλαμίνας και του ΑΠΟΕΛ για το παιχνίδι που θα ακολουθήσει στο πρωτάθλημα βόλεϊ, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και αυτό, φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας τις καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι που παρακολουθήσαμε, να ευχαριστήσουμε τον φίλο και συνάδελφο Άρη Κυριάκου που μας βοήθησε σήμερα στο ρεπορτάζ, τον συνάδελφο Μαρίνο Γιαννάκη, όλα τα παιδιά που δούλεψαν για αυτή την μετάδοση και από μένα τον Μάριο Χαλιστηλή. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.